Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μεγάλη εθνική γιορτή για τη χώρα μας, για όλους μας. 28 Οκτωβρίου είναι μια μέρα η οποία σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα και εύχομαι και ελπίζω και η πολιτική ηγεσία του τόπου να αντιλαμβάνεται αυτό το μήνυμα που έστειλαν όλοι οι Έλληνες εκείνη την περίοδο, ενωμένοι δηλαδή, απέναντι σε έναν επίδοξο κατακτητή. Να πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, να πάμε στον Παύλο το Σαρόγλου, να δούμε. Καλημέρα Παύλο, όλα έτοιμα για την παρέλαση εκεί. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, είμαστε πλέον λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση εδώ στην Λεωφόρου Μεγάλο Αλεξάνδρου. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται εδώ πέρα κάποια τμήματα. Αυτό το οποίο βλέπετε πίσω στην εξέδρα των επισήμων είναι από τον Ιταλικό στρατό, διότι σήμερα η παρέλαση θα γίνει παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου αλλά και του Ιταλού ομολόγου του. Και μάλιστα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσία του σήμερα εδώ, διότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ζητήσει συγγνώμη για την εισβολή των Ιταλών το 1940 στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα πεζοπόρα τμήματα αλλά και τα μηχανοκίνητα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία αναμένεται να παρελάσουν σε λίγη ώρα που θα τελειώσει και η δοξολογία και θα αρχίσουν να έρχονται σιγά σιγά οι επίσημοι για να πάρουν θέση. Θα έχουμε βέβαια και επιδείξεις από το F-16 από την ομάδα Zeus μετά το πέρας της παρελάσεως, αλλά θα έχουμε και δύο διαμαρτυρίες σήμερα για την υπεράσπιση της Μακεδονίας. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή υπάρχει και η πρόθεση να γίνει παρέλαση των πολιτών όταν θα ολοκληρωθεί πλέον η στρατιωτική παρέλαση του Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε όλη την περιοχή. Ούτε κάγκελα βλέπουμε φέτος. Υπάρχουν τα σκηνιά τα οποία οριοθετούν την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Μάνια Λιβιζάτου στο Σύνταγμα. Αν την έχουμε, αν είμαστε έτοιμοι εκεί. Ωραία. Γεια σου, Μάνια. Καλή σου μέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στο Σύνταγμα. Όλα είναι έτοιμα και εδώ για την μαθητική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί. Η παρέλαση ξεκινάει στις 11 η ώρα. Οι δρόμοι πίσω μας, όπως σας δίνει την εικόνα ο Γιάννης Οχλεμπάκος, έχουν αρχίσει ήδη να κλείνουν. Ελάχιστα είναι τα οχήματα που περνάνε. Ο κόσμος έχει αρχίσει και μαζεύεται εδώ και αρκετή ώρα. Γύρω από τις 9 και 4 έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι και έρχονται για να απολαύσουν την μαθητική παρέλαση. Όπως βλέπετε, έχουν στηθεί όλα και εξέδρες. Οι επίσημοι δεν έχουν έρθει ακόμα και αναμένουμε να γίνει η μαθητική παρέλαση. Η φιλερμονική ξεκινάει να πάει στη θέση της για να ξεκινήσουν όλα στις 11 η ώρα. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν και τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα. Μιλήσαμε ήδη με τη Μάνια την Αλιβιζάτο από το Σύνταγμα. Βλέπετε τις προετοιμασίες. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η μαθητική, στο συγγνώμη, παρέλαση. Έχει όμως κάνει και ένα tweet ο Έλληνας Πρωθυπουργός σχετικά με το. Δεν το βλέπω πάρα πολύ καλά εγώ βέβαια. 78 χρόνια μετά το μεγάλο όχι, αναλαμβάνουμε τον ιστορικό ρόλο που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας να αγωνιστούμε και σήμερα για να μην δούμε ποτέ ξανά στην Ελλάδα και την Ευρώπη να ζωντανεύει το φάντασμα του φατισισμού και του ολοκληρωτισμού. Αυτό είναι το tweet του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η σύγχρονη τεχνολογία αλλάζει τα πράγματα με τον οποίο οι πολιτικοί αρχηγοί στέλνουν τα μηνύματά τους. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο κύριος Γιώργος Καρατσαφέρης. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που πολλοί πιστέψαν ότι χαθήκατε, ότι αυτό το κόμμα τελείωσε, ότι δεν υφίσταται, ότι δεν υπάρχει. Και ξανά, ξανά προσδιδόξα τραβά. Ακουστήκανε πολλά για αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό και να μου πείτε αν. Πράγματι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ξαναμπαίνει στις τροχές της πολιτικής μας ζωής και θα τον δούμε μπροστά μας σε εκλογικές αναμετρήσεις. Κάναμε την οργάνωσή μας, κάναμε την αυτοκριτική μας. Την επόμενη Κυριακή έχουμε Σύνοδο Κεντρικής Επιτροπής, 160 στελέχη, εκ των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία είναι 9 στελέχη, άγνωστοι στον κόσμο αλλά με πολλές καλές προϋποθέσεις, είναι η εκκίνηση του καλού αγώνα. Έχετε μια ειδικότητα να παίρνετε αγνώστους και να τους κάνετε γνωστούς. Ναι, και δεν έχω μετανιώσει γι' αυτό, γιατί πολλά στελέχη, τα οποία βεβαίως είχαν ένα παρελθόν λίγο έτσι δύσκολο, σήμερα κοσμούν το ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι. Είδα πριν από λίγο εδώ τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, τον οποίον
χαριτολογώντας τον προσφωνό και κλόνο, ναι. Και χαίρεσε που η επιχειρηματολογία του είναι τόσο ισχυρά που δεν μπορεί κάποιος να του αντισταθεί. Όπως επίσης και τον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος ήταν από μια περιοχή πολιτική λίγο εξορισμένη και σήμερα είναι ένας από τους καλύτερους κοινοβουλευτές. Υπάρχουν όμως άρα και δεν κρατάτε κακία στα δύο σας στελέχη που έφυγαν από το Λαϊκό Κόμμα. Ήταν μια διαφορετική επιλογή. Υπήρχε η στιγμή εκείνη που ήταν βέβαια τα πράγματα διαφορετικά. Άγρια και διαφορετικά. Έκαναν μια επιλογή. Δική τους επιλογή. Έκαναν μια άλλη επιλογή. Η οποία επιλογή βεβαίως είχε ένα τεράστιο κόστος. Ήταν η κούρσα του Σολομού στο ποτάμι, που είναι φιλότιμη κούρσα, αλλά καμιά φορά το οχήμαρος παρασύρει τον Σολομό. Μάλιστα. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα από όλα αυτά φυσικά, γιατί έχω την αξιοπρέπειά μου. Γιατί Τάκη Χατζή, βλέπεις και σήμερα και άλλους αρχηγούς κομμάτων, οι οποίοι έχασαν τα πάντα από πλευράς κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά περισσότερα απ' όλα έχασαν την αξιοπρέπειά τους. Για ποιους το λέτε? Εγώ διατήρησα την αξιοπρέπειά μου. Για ποιους το λέτε, κύριε Πρόεδρε? Έχω την αίσθηση ότι ο Πάνος ο Καμένος, αυτό το οποίο πράγματι τον προβληματίζει και τον στενοχωρεί, είναι ότι έχει χάσει την έξοδο καλή μαρτυρία. Δηλαδή, τι έννοια το λέτε, θα ισχυριστεί η άλλη πλευρά? Δεν είναι εδώ μαζί μας βεβαίως, φαντάζομαι όμως, θα ισχυριστεί η άλλη πλευρά ότι εμείς σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ζήτημα της Μακεδονίας σταθήκαμε στεναρά απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, δεν υποχωρήσαμε, θα φύγουμε και από την κυβέρνηση αν χρειαστεί, εφόσον ναι, έρθει αφού έδωσε δηλαδή, θέλω να πω, έχει αφού το επιχείρημα. Αφού έδωσε την ευκαιρία και μιλάω στον εξυπνότερο Έλληνα συνάδελφο από τη νέα γενιά, σε έναν από τους εξυπνότερους δηλαδή, εάν ήθελε ο κύριος Καμένος πράγματι να υπερασπιστεί το όνομα της Μακεδονίας, έπρεπε να ρίξει την κυβέρνηση. Έδωσε χρόνο στον κύριο Τσίπρα να αντιμετωπίσει και από ό,τι φαίνεται αντιμετωπίζει επαρκώς το θέμα της αντικατάστασης των όποιων βουλευτών ακολουθήσουν τον κύριο Καμένο. Υπάρχει, όπως ακούγεται, όπως λέγεται και το ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει μια νέα πλειοψηφία η οποία και θα ψηφίσει λοιπόν το μνημόνιο, τη συμφωνία με τα Σκόπια, αλλά και θα στηρίξει και την κυβέρνηση σε ενδεχόμενη περίπτωση. Και το ωραίο είναι ότι άλλοι θα ψηφίσουν το θέμα της Μακεδονίας και άλλοι την πρόταση Μόμφης. Έχει δημιουργήσει συνθήκες. Άρα λοιπόν ο κύριος Καμένος στην ουσία δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να προσφέρει απλόχερες σε αυτόν περισσότερες μέρες στην καρέκλα. Να το πούμε αυτό ένα πολιτικό λάθος και όχι ότι έχασε την αξιοπρέπειά του. Όχι, νομίζω ότι το βλέπει ο ίδιος, ξέρει ότι όπου και αν περπατήσει, όπου και αν σταθεί, αυτό το αισθάνεται. Πολύ φοβούμαι ότι τα τελευταία γεγονότα τα οποία έγιναν με τον κύριο Κοτζιά, στα οποία θα μιλήσουμε ξεχωριστά γι' αυτό, αν επιτρέπετε, γιατί είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Πιστεύω ότι έχει χάσει και την μαρτυρία εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, καλά, εντάξει, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Πάνος Καμένος. Είναι όμως είναι ο εταίρος. Ναι, εταίρος είναι και εσείς υπήρξατε εταίρος σε μια κυβέρνηση, αλλά δεν υπήρξατε ούτε σοσιαλιστής, ούτε με την Δημοκρατία πήγατε. Εγώ υπήρξα για 8 εβδομάδες υπερασπιζόμενος κάποια πράγματα, τα οποία είδα ότι άλλοι είχαν καταπατήσει, αλλά το χθες είναι χθες και το σήμερα. Θέλω να πω ότι επειδή έχετε πει πάρα πολλές φορές σε δηλώσεις, όπως εγώ και εδώ, ότι η χώρα θα αναγκαστεί να πάει σε κυβερνήσεις συμμαχικές. Έτσι ορίζεται. Επιβάλλεται. Εγώ θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό και θέλω να το καταλάβει και ο κόσμος. Όχι εμένα. Ο κόσμος θέλω να το καταλάβει. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε συμμαχίες τέτοιου είδους ετερόκλητες? Γιατί λέτε ότι δεν θα είστε σε αυτό το καλάθι εσείς, βέβαια, αλλά αυτή είναι η δήλωση που κάνατε. Αλλά θα είναι κάποιοι άλλοι. Και δεν θα χρειαστούν δύο κόμματα, αλλά περισσότερα. Κατά συνέπεια, θα έχουμε σοβαρές ιδεολογικές αποκλίσεις, όπως και σήμερα άλλωστε στην κυβέρνηση, στα κόμματα που θα μετέχουν σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα. Πώς μπορεί να σταθεί αυτό χωρίς κάποιος, όπως εσείς ισχυριστήκατε, να χάσει την αξιοπρέπειά του ή την πολιτική του, ή το πολιτικό του κύρος? Άλλο να είσαι αξιοπρεπής και άλλο ορισμένα πράγματα κάτω από την πίεση γεγονότων καταστάσεων να κάνεις μία έκπτωση σε ορισμένες θέσεις τις οποίες υπηρετείς. Άλλο το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι όταν μιλάω για χαμένη αξιοπρέπεια και δεν θέλω να συνεχίσω παρακάτω. Όχι, δεν είναι. Είναι η όλη πολιτική. Δεν μιλάω για το προηγούμενο. Μιλάω για το μέλλον. Για το μέλλον θα είναι τέτοιες οι πιέσεις και οι ανάγκες που θα πρέπει να βρεθούν κοντά άνθρωποι οι οποίοι εκ διαμέτρου είναι αντίθετοι. Πώς θα επιβιώσουν?
Πώς θα επιβιώσει μια τέτοια κυβέρνηση, πρόεδρε? Δεν εσείς δεν αντέξατε. Δεν είναι σίγουρο θα επιβιώσει. Εσείς φύγατε, είπατε. Ενσυνειδήσει. Φύγατε, είπατε. Δηλαδή, εγώ ακριβώς αυτό είπα. Ότι ήταν τέτοια η πίεση μέσα εκεί. Σε αντίθεση με αυτό που πίστευα, που λέω ας μισωθεί η Ελλάδα και ας χαθώ εγώ. Ναι, ας φύγετε. Εξάλλου ήταν και αυτή η πρόταση που μου έκανε τότε ο αξιότιμος και θα τον μνημονεύσω ο κύριος Παπούλιας, που όταν του είπα θα χαθώ εκεί μέσα και μου λέει τι είναι καλύτερο, να χαθείς εσύ η Ελλάδα. Ναι. Οπότε λοιπόν είπα εντάξει, πάμε. Έτσι πήγα. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω άλλη μια φορά ότι οι πιέσεις θα είναι τέτοιες που θα πρέπει να βρεθούν κοντά. Ο Τούρκος. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ένα-ένα. Σας είπε ή θα χαθείτε εσείς, κύριε Καρατζαφέρη, ή θα χαθεί η Ελλάδα. Εσείς προτιμήσατε να χαθείτε εσείς. Πώς θεωρείτε ότι θα λειτουργήσουν και οι επόμενοι μετά από εσάς? Θα επιλέξει κάποιος να χαθεί? Γιατί να πάει κάποιος σε μια συλλογική κυβέρνηση όπως υποστηρίζετε, στην οποία θα κινδυνεύει την επόμενη μέρα να μην έχει πολιτικό μέλλον? Να απαντήσω. Πώς θα το κάνει να απαντήσω, αυτό? Να απαντήσω. Παρακαλώ. Αν ενδιαφέρει πρώτα το τομάρι, τότε αφήνεις την Ελλάδα. Αν σε ενδιαφέρει η Ελλάδα, θυσιάζεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι ένα μήνυμα για όλους εκείνους που έχουν διαβάσει ιστορία. Αύριο θα έχουμε τεράστιες πιέσεις από την Τουρκία. Τεράστιες. Ιδίως αν... Έχουμε ήδη, δεν. Τεράστιες. Αυτές δεν είναι τίποτα. Αυτές είναι τίποτα. Αυτά είναι χαϊδάκια. Λοιπόν, εάν υλοποιηθεί το σχέδιο των Αμερικανών για να γίνει το Κουρδιστάν, η Τουρκία θα κληθεί. Δύο κράτη. Ναι, θα κληθεί η Τουρκία κάποια εδάφη να τα παραχωρήσει. Οπότε θα ζητήσει μια αντιπαροχή και αυτή η αντιπαροχή θα είναι στα δυτικά. Πολύ φοβούμε λοιπόν την επόμενη μέρα, θα έχει πιέσει. Εκεί λοιπόν δεν θα πεις ότι... Θέλει εδάφη ή θέλει αυτό που από το 1973 καθιέρωσε ως στρατηγική η Τουρκία, δηλαδή συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο? Η Τουρκία... Την ενδιαφέρει περισσότερο το ένα ή το άλλο, κύριε Πρόεδρε? Η Τουρκία θέλει εδάφη, θέλει συγκεκριμένο έδαφος, συγκεκριμένο. Την ενδιαφέρει να προωθεί στο Καστελόριζο. Εάν απορροφεί στο Καστελόριζο, πάβουμε να έχουμε ΑΟΣ, η οποία έχει τα κοιτάσματα σήμερα. Το Καστελόριζο. Και γι' αυτό η εθνοσυνέλευσή τους έχουν ψηφίσει, άκουσε τώρα τουρκική νοοτροπία, ότι δεν είναι εσύ του Καστελόριζο, αλλά είναι η κατάληξη, η απόλυξη. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Βεβαίως. Για να το συζητήσουμε και τα λειτουργικά. Αν έχουμε την Δία Τιμούλου έτοιμη, δεν το έχουμε ακόμα, σε λίγο. Αλλά πριν πάμε στην Τουρκία, γιατί θα το, όπως αυτό και την υπόθεση με τον κύριο Κοντζιά, είναι δύο θέματα πολύ σοβαρά που θα τα έχω οργανώσει να τα κουβεντιάσουμε ξεχωριστά, γιατί το ελληνοτουρκικό είναι τεράστιο ζήτημα και έρχεται. Ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα της Τουρκίας το πώς σκέφτεται. Για να ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπω σήμερα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εσείς υπήρχατε και στο παρελθόν, βλέπω να δημιουργούνται νέες τάσεις, νέα κόμματα. Έχουμε με τον κύριο Μπαλτάκο και τον κύριο Καμένο, έχουμε στη Θεσσαλονίκη άλλο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει είναι διάφορα 3-4 κομμάτια τα οποία θα διεκδικήσουν, τουλάχιστον έχουν τη φιλοδοξία να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Επιχειρήσατε σαν παλιότερος στο χώρο να κάνετε μια συνάντηση με όλους αυτούς για να κατέβετε όλοι μαζί κάτω από μια ομπρέλα μιας δεξιάς παράταξης? Έχω ένα σύνθημα. Ορίστε. Όλοι μαζί, χωριά πάνε οι χαζοί. Αυτό είναι το σύστημά μου. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει προσέρχεται σε ένα ανοιχτό διάλογο, αρκεί να πρεσβεύει αυτά που πρεσβεύει ο πατριωτισμός και την αποκλειστική ιδιοκτησία δική μου. Εγώ είπα θα κατέβω με σημεία τον ευρωσκεπτικισμό. Ναι, επιμένετε σε αυτό, είναι ένα. 100%. Όποιος θέλει και τα πρεσβεύει. Και καλέσατε και τον κόσμο να προσέλθει σε αυτό το διάλογο για τον ευρωσκεπτικισμό. Αυτό είναι, γιατί αλλάζει η Ευρώπη. Αλλάζει η Ευρώπη. Ναι, αλλά αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή να φύγουμε από το ευρώ, να σιγά σιγά να διαλυθεί, να διαλυθεί η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη διατύπωση. Τα είδατε τι έγινε στην Αγγλία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη διατύπωση. Επειδή λοιπόν ο ευρωσκεπτικισμός έρχεται και κάθε τι νέο έχει μία ορμή που δεν ξέρεις που θα καταλήξει, χρειάζεται πιστεύω η εμπειρία εκείνων οι οποίοι ξεκίνησαν τον ευρωσκεπτικισμό και η οποία θα μπορέσει να τιθασεύσει τις αγριάδες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να πάω επάνω. Πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι χρειάζεται εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να συγκρατήσει τις εξτρέμ καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως να επικρατήσουν. Όμως ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε αυτή την ομάδα που
που κυβερνάει. Εγώ τη λέω Σπύρα, τους οποίους ξέρω πάρα πολύ καλά από τότε που ήμουν αντιπρόεδρος των Ευρωσκεπτικιστών. Πρέπει λοιπόν αυτή η αυθαιρεσία, η οποία σήμερα επιβάλλει έναν τρόπο νοσηρό στην όλη την Ευρώπη, να μπορέσει να ελεγχθεί. Κάτω από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Πιστεύω λοιπόν κάτω από αυτή την έννοια. Γιατί έχετε βάλει δηλαδή σαν βασικό σας στόχο την Ευρωβουλή. Όπως και την πρώτη φορά. Ναι, πιστεύω. Εκεί σας είχαν εκλέξει οι Έλληνες και μετά. Ακριβώς η πρώτη μου θητεία ήταν εκεί. Έφερα ένα προϊόν. Το θυμάμαι. Ήταν ο ευρωσκεπτικισμός που μαζί με το Φάρατσι ιδρύσαμε τότε στην ΙΤΑΜ. Και η συνεχεία ήταν ότι εμείς αυτό το μικρό κόμμα του 5% του Ευρωκοινοβουλίου κατορθώσαμε να επιβάλλουμε στο 95% το όχι στο Ευρωσύνταγμα. Φανταστείτε κύριε Χατζή, με τη γνώση που έχετε, εάν είχε επιβληθεί το Ευρωσύνταγμα, σήμερα θα είμαστε μια περιοχή από μέσα. Θα σα ρωτήσει κάποιο, εντάξει κύριε Καρατζαφέρη, έχετε μια ιδεολογική αντίληψη, μια πολιτική βάση σε αυτά που λέτε. Ωστόσο όμως θέλετε να πάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία στο τέλος της γραφής την συμπαθείτε, τη θέλετε. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει ένα κοινό νόμισμα, τη θέλετε. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι. Δεν συζητάει κανείς τώρα να φύγει από το νόμισμα. Συζητάμε άλλη χρήση του νομίσματος. Τι εννοείται άλλη χρήση του νομίσματος? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αυταρχισμός ότι όλοι πρέπει να λειτουργούμε για το όφελος της Γερμανίας. Όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Και η οποιαδήποτε προσπάθεια είναι να μην ξεφύγει κάποιος λαός και χτίσει μια δική του βιομηχανία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει πιάσει ψηλή τεχνολογία. Έχει τα υπόλοιπα έχει ανεργία, προϊόντα και χώρα, έχει πιάσει και τα μικρά τα επιπλάκια κτλ. Δεν πρέπει κανείς να αφήσει. Κάτω από αυτήν την έννοια μας ελέγχει, μας έχει λαρυγγισμένους, έτσι μας κρατάει και δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι. Εγώ θέλω μια Ευρώπη των εθνών όπου θα συνεργαζόμαστε, αλλά θα έχουμε ταυτεξούσιο. Δεν μπορώ να έχω εγώ την ίδια εξωτερική πολιτική με το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο έχει σύνορα τη Γαλλία, τη Γερμανία, ξέρω εγώ, το Βέλγιο. Εγώ έχω σύνορα την Τουρκία, την Αλβανία, τη Φύρομαι κτλ. Είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, αλλά θα θέλατε σε αυτό το επίπεδο την παρεμβατικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στα σύνορα, μιας και το αναφέρατε τώρα για την εξωτερική πολιτική, εκεί θα τη θέλατε την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα είναι ανίκανη. Είναι ανίκανη. Ποια είναι τα σύνορα? Ανεξάρτητα, λέω, θα το θέλατε εσείς. Έναν ανίκανο δεν το θέλει κανείς ποτέ. Ούτε συνεργάτη, ούτε στη δουλειά του. Λέω λοιπόν, τα ανατολικά σύνορα, μας έχει πει ποια είναι, όχι. Ξέρουμε τα σύνορα με την Ρωσία, ξέρουμε τα σύνορα. Έτσι. Τα ανατολικά σύνορα δεν τολμάει να τα ορίσει. Επομένως, γιατί κάνω εγώ αυτή την Ευρώπη? Δεν με εξυπηρετεί τίποτα. Τι θα θέλατε δηλαδή να κάνει? Θέλω μια Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα σύνορα μας με την Τουρκία, τι θα θέλατε να κάνει? Θα ήθελα να έχει επιζωρήσει πια ακριβώς αυτά τα σύνορα. Δεν τα ξέρουμε από τις διεθνείς συνθήκες. Όχι, δεν τα ξέρουμε καθόλου. Γιατί κύριε Πρόεδρε? Γιατί 12 μίλια θέλουμε εμείς, σου λέει η Τουρκία έχει 6. Έχουν βάλει το κάζους μπέκι, το οποίο βέβαια δεν είναι ακριβές αυτό, γιατί όταν έγινε η ψηφοφορία έγινε, νομίζω σηκώθηκαν όρθιοι κάποιοι και είπαν ναι, δεν είναι καταγεγραμμένο. Ναι. Αυτό, εντάξει, το έχουν σαν πολιτική αυτό. Επί του ερωτήματος λοιπόν είναι το εξής. Και κάθε φορά όταν γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί δεν έρχεται η Ευρώπη να περασπιστεί τα 12 μίλια που είναι δικά της. Εγώ πού ανήκω, δεν είμαι στην Ευρώπη? Γιατί η Ευρώπη δεν έρχεται να περασπιστεί? Θα δούμε αυτό για το Καστελόριζο που λέγατε νωρίτερα, για να πούμε συζήτηση αυτή τη υπόθεση. Ελαντία, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Νέο σκηνικό ένταση στείνει λοιπόν η Τουρκία στο Αιγαίο, αυτή τη φορά εκδίδοντας Ναύτεξ που αποκλεί το Καστελόριζο για 4 ώρες την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου. Πιο αναλυτικά, η Τουρκία δεσμεύει ολόκληρη την περιοχή γύρω από την Αιγαλίτιδα ζώνη του Καστελόριζου για να προγραμματοποιήσει ασκήσεις έρευνας και διάσωσης την Τετάρτη από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι σε χωρικά ύδατα εκτός ξένων χωρών. Εκτός υδάτων ξένων χωρών. Με αφορμή λοιπόν την αυτή Ναύτεξ, ο τομέαρχης εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί την Άγκυρα για ανεύθυνη στάση και τονίζει πως η επίμονη παραβατική συμπεριφορά της διατηρεί και τροφοδοτεί την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα, συνεχίζει ο κύριος Κουμουτσάκος, βάζει σε δοκιμασία τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Και η ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά πρέπει να βρει απέναντί της τόσο την Ελλάδα και τα θυγόμενα κράτη, όσο και το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε το ρεπορτάζ. Η Τουρκία δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό και δεν θα είναι και η τελευταία, φαντάζομαι, με βάση τις εξελίξεις που θα έχουμε στην περιοχή. Και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, είπατε νωρίτερα, όλο αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και από την Ευρώπη. Γιατί και η Ευρώπη, όπως υποστηρίξατε, έχει λόγο σε αυτό. Η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και είναι ένα πολύ καλό πελάτη και τη Γερμανία και τη Γαλλία και βεβαίως και τη Αμερική. Και γι' αυτό θα έχουμε μια εξομάλυνση των σχέσεων. Πράγμα που βάζει το Τσίπρα στην ανάγκη να
πάει να τα ξαναβρει με τους Ρώσους, τους οποίους έχασε εξαιτίας του κυρίου Κοτζιά. Το θέμα είναι ότι δεν κάνουμε τίποτα. Όταν ο κάτοικος του Καστελόριζου, ο Έλληνας, έχει πονόδοντο, φεύγει και πάει απέναντι με τη βάρκα στον Τούρκο, έτσι. Δεν έχουμε εξασφαλίσει. Έχουμε δημιουργήσει πλέον μία σχέση. Πήγαινε άλλα, και αυτό το πήγαινε άλλα, νομίζω ότι δημιουργεί όρεξη. Δεύτερον, ζήτησα τότε στο ελληνικό κοινοβούλιο, κύριε Τάκη Χατζή, με τα μεγάλη μανία, αλλά δεν το απεδέξαν, το θέατρο των αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού, αλλά και τη αεροπορία και του στρατού, να γίνει στο Καστελόριζο. Να γίνουν 5.000 κατοικίες και να πηγαίνουν από το Μάιο μέχρι τώρα τον Οκτώβριο οι αξιωματικοί διακοπές. Διακοπές, για φανταστείτε λοιπόν, εκεί θα δημιουργηθεί ένα πνεύμα, μια αυτή, ότι εδώ είμαστε. Χωρίς, γιατί. Ναι, είναι μια κίνηση αυτή. Ναι, το Καστελόριζο, η οποία όμως. Εντάξει, είναι ωραία να την ακούμε, αλλά δεν ξέρετε τι προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό. Γιατί τώρα... Δεν λέω να πάει στρατός, γιατί ξέρω. Να υπάρχει και ένας κανονισμός. Κάνω θέρετρο, θέρετρο. Λοιπόν, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις που να μπορούμε να ξεπεράσουμε τα διάφορα βέτο της Τουρκίας. Όμως, μελλοντικά η Τουρκία δεν μπορεί παρά να προσπαθήσει να επιβάλλει άλλο καθεστώς στο Καστελόριζο. Δεν μπορεί. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να έχει. Πού διαφωνείτε με τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 10-15 χρόνια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Έχετε κάποια διαφωνία? Θα κάνατε εσείς κάτι διαφορετικό? Δηλαδή, θα προκαλούσατε τους Τούρκους να πάμε σε μια διαμάχη η οποία μπορεί να έχει θερμό επεισόδιο? Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί δεν είναι και το καλύτερο αυτό? Για να ακούσει ο κόσμος, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να επιλέξει τον χρόνο και τον τόπο, αν πρέπει κάποτε να αναμετρηθεί η Τουρκία. Όχι τώρα και το πού. Έτσι, δεν το συζητάω τώρα. Όχι, τι να αναμετρηθεί. Αν χρειαστεί, λέω, να αναμετρηθεί. Σε πολεμικό πεδίο, ναι. Αν χρειαστεί. Σήμερα δεν χρειάζεται. Όμως η Ελλάδα πρέπει να προσπεράσει κάποιες ιδέες που είχα ακούσει από τον κύριο Σιμίτη και άλλους. Βούτυρο, λέει. Βούτυρο, όχι. Πρώτα θα ασφαλίσεις την ελευθερία και μετά θα πάμε και στο βούτυρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπεροπλία σε θάλασσα, ξηρά και αέρα μόνο στο βυθό. Με εκείνα τα 4 πευρύχια που τα πήραμε όπως τα πήραμε. Εκεί έχουμε υπεροπλία. Και αν σήμερα ο Τούρκος φοβάται να κάνει ένα βήμα παρακάτω, είναι ακριβώς γιατί ξέρει ότι έχουμε υπεροπλία στο βυθό. Ναι. Ερώτηση. Αναφέρατε τον κύριο Σιμίτη. Πιστεύετε ότι η υπόθεση με τον Τσαλάν τότε και όλη η διαχείριση που έγινε με τα ίμια ήταν μια διαχείριση η οποία μας οδηγεί σήμερα σε αυτές τις εντάξεις? Ορίστε. Ήταν μια διαχείριση ηλίθεια. Ναι. Είναι η αφορμή, είναι το αίτιο που σήμερα έχουμε φτάσει εδώ με τους Τούρκους? Είναι ένα σημείο τριβής το οποίο δημιούργησε ένα ντόμινο εξελίξεων σιγά σιγά γιατί οι Τούρκοι ήταν στο μυαλό του. Ξεκινήσαν από το 1974. Από το 1974, εντάξει. Αλλά ναι, σίγουρα. Η υπόθεση ο Τσαλάν ήταν μια ηλίθια υπόθεση. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι τον καταζητούν οι Αμερικανοί πρώτα-πρώτα, οι Τούρκοι δεύτερον, τον στάζει στα δικαστήρια και του βάζει 7 χρόνια φυλακή. Μόλις τελειώσει θα το στείλω. Και στα 6 χρόνια κάνει απόπειρα να φύγει ο Τσαλάν και του βάζει άλλα 5. Λοιπόν, δεν ξέρω να χειριστούν υποθέσεις. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στα εδώ. Να πάμε στα καθημερινά. Αυτά που απασχολούν την επικαιρότητα, που έχουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είχαμε την υπόθεση με τον κύριο Τζοχαντζόπουλο. Είναι γνωστή. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό. Είχαμε όμως και την υπόθεση με τον κύριο Παπαντονίου, ο οποίος προφυλακίστηκε και αυτός προχτές για τα γνωστά. Όπως ξέρει ο κόσμος, ξέρει πάρα πολύ καλά για το ποιο είναι το κατηγορητήριο. Δεν έχει τελεσυνδικήσει η υπόθεση και δεν θέλω εμείς να γίνουμε δικαστές. Όμως υπάρχει θέμα. Και το θέμα αυτό φαίνεται να είναι μια σκιά πάνω από την ελληνική κοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ακούσω την πρώτη ανάγνωση που έχετε κάνει εσείς για την υπόθεση αυτή και ποια είναι η εκτίμησή σας για από εδώ και πέρα. Δύο θέματα. Πρώτον, ότι όσοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη ήταν οι στενοί συνεργάτες του κυρίου Σιμίτη. Ο κύριος Τζοχαντζόπουλος πρώτος ήταν ο επίσημος ταμείας, ο κολλητός, ο στρατηγός κτλ. Ο κύριος Μαντέλης ήταν ο γραμματέας του Υπουργού Συμβουλίου και μετά υπουργός. Ο κύριος Τζοχαντζόπουλος ήταν ο συνυποψήφιός του για την αρχηγία και ο κύριος Παντονίου η επιλογή του 5 χρόνια. Όλοι αυτοί ήταν στενοί συνεργάτες. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ήταν τόσο βλάξο
ο κύριος Σιμίτης, που δεν πήρε χαμπάρι όλα αυτά τα χρόνια τι γινόταν, όχι από έναν, αλλά από πάρα πολλούς συνεργάτες. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ίσως τους... Ο ίδιος πιστεύετε ότι είχε ανάμειξη? Όχι, πιστεύω ότι. Δεν φαίνεται από κάπου. Πιστεύω ότι είχε δείξει μια υπερβολική ανοχή για να κάνει αυτό στη δική του δουλειά. Αυτό ήταν το λάθος. Αυτή είναι η ουσία λοιπόν. Αυτή η ανοχή τώρα βέβαια, εάν ποινικοποιείται, είναι άλλη τάξη. Θα σα ρωτήσω όμως κάτι εδώ. Ο Παπαντονίου ήταν, ας πούμε, ένας από τους κορυφαίους υπουργούς του στην κυβέρνηση Σιμίτη. Ήταν ένας γενικά ένας υπουργός. Ο κορυφαίος υπουργός. Ναι, ο κορυφαίος. Όχι ένας από τους κορυφαίους. Ναι. Ο κορυφαίος. Έκανε την υποτίμηση της δραχμής, αν θυμάστε. Έγινε ιστορία με το χρηματιστήριο. Μας βάλανε στην Ευρωπαϊκή, στο ευρώ. Σε λιγομένη βέβαια, με τη γλώσσα απ' έξω. Έχει σημασία. Πάντως αυτός ήταν που κινούσε τα νήματα. Ήταν ο μακροβιότερος τσάρος της ελληνικής οικονομίας. Θέλω να πω, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο ο κύριος Παπαντονίου. Και ρωτάω εγώ τώρα, ο κύριος Παπαντονίου πήρε μπίζες από τα αξιοπιστικά όταν έχει διανύσει όλη αυτή τη διαδρομή? Ρωτάω, δεν έχω. Αν μπορώ να προβλέψω που εν πάση περιπτώσει είμαι παγιδευμένο, έχω την αίσθηση ότι στο τέλος της δικαστικής διαμάχης ο κύριος Παπαντονίου δεν θα είναι δυσαρεστημένος. Κρατήστε το αυτό, θα το ζητήσω μια άλλη φορά. Πάμε όμως σε ένα πράγμα. Γιατί γίνανε όλα αυτά? Για τον κύριο Σιμίτη λέγαμε. Ναι. Γιατί γίνανε όλα αυτά? Γιατί από κοινού τα τρία κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Συνασπισμός, ψήφισαν όλοι μαζί το επέσχυντο άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο στην ουσία καλύπτει το καταδίωκτο. Ναι. Κοιτάξτε κύριε Χατζή, δεν ψήφισε το ΚΚ, δεν συμμετέχει σε αυτά. Γενικό σύνολο, να το δείξω προς την κάμερα, 278. Ναι. Ψήφισαν ναι. Ναι. Παρόν κανένας. Ψήφισαν όλοι 279, όχι ένα. Όχι ένα. Ποιος είναι αυτός? Όχι. Όχι. Καρτσοφέρης Γεώργιος. Α, εσείς είστε. Ήμουν ο μόνος που είπα, παιδιά, μέσα εκεί. Τι πάνε να κάνετε, μωρέ. Τι πάνε να κάνετε. Mm-hmm. Τους λέτε κλέφτε. Κλέφτε, κλέφτε. Αυτό το κάνανε όλοι μαζί. Τώρα όλοι αυτοί που είπαν. Θέλουν να το καταργήσουν. Θέλουν να το καταργήσουν. Ναι. Επομένως, δεν καλό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι καλό. Θα το προλαμβάνει του θεραπεύει. Σύμφωνοι, αλλά επομένως, εδώ που φτάσαμε όμως. Δεν είναι κακή η εξέλιξη. Κακή είναι η εξέλιξη. Όχι, η κακή εξέλιξη των ανθρώπων να το καταργήσουν. Το θέμα είναι ότι στην πολιτική πράξη κρίνεται κάποιο. Εγώ είχα το θάρρος τότε να πάω κόντρα σε όλους και να πω δεν ψηφίζω αυτό το άρθρο, ναι, γιατί σημαίνει κλέφτε. Και θυμάμαι σε ένα συνέδριο που το βρουν οι συνεργάτες σας, ο Γιαννόπουλος είχε πει τότε, ο Ευαγγέλης Γιαννόπουλος, ο Μακαρίτης, ναι, είχε πει μην έρθει δεξιά, θα πάμε όλοι φυλακή. Εννοώντας ότι ήξερε ότι γίνονται μαγουλούβρες. Έτσι. Μπορούσε να το λέει και με άλλο βέβαια. Όπως το λένε πολλοί από το ΠΑΣΟΚ σήμερα, είχαν βάλει, όχι το χέρι στο μέλι, είχαν βάλει και τον αγώνα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, εσείς σε όλη αυτή την ιστορία με την διαπλοκή και όλο αυτό, εκτιμάτε ότι ο κύριος Σιμίτης έχει την κεντρική πολιτική ευθύνη του θέματος ή ο καθένας ξεχωριστά έχει την πολιτική ευθύνη περάσει, για το τι έκανε τέλος πάντων? Έχουμε περάσει το 1/5 του αιώνα. Ναι. Και οι πρωθυπουργοί είναι συγκεκριμένοι. Ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Παπαδρέου, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τσίπρας. Από όλους αυτούς. Για ποιους ήταν μαζί? Εσείς, οι συμπρωθυπουργοί στην ουσία. Στην ουσία, ο Σιμίτης έφτιαξε περισσότερο από όλους. Και λιγότερο από όλους, λιγότερο, εμφανώς λιγότερο, ο Κώστας ο Καραμαλής. Όλοι οι άλλοι έχουν μια εμπλοκή σε όλο αυτό το πράγμα, στο που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Όπως είπαμε πριν, ο Σιμίτης μας έβαλε στην ΟΝΕ, ξελιγωμένους, κουρασμένους, και δεν περίμενα 4 χρόνια να μπούμε με τη ψυχία μας, με τους ρυθμούς της ανάπτυξης που μπήκε η Κύπρος. Τι κερδίσαμε εμείς? Κερδίσαμε να είμαστε ο μόνιμος ασθενής. Θυμάμαι τότε επίσης με το ολοκληρώσω αυτό, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Με το χρηματιστήριο, έλεγε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Επενδύστε, παίξτε και έχασε ο κόσμος τα λεφτά. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι ο κύριος Σιμίτης θα έπρεπε τώρα να, μετά από αυτές τις εξελίξεις, γιατί το διαβάζω παντού, ότι πρέπει να κάνει μια δήλωση, πρέπει να μιλήσει για αυτούς τους υπουργούς? Όχι, εγώ νομίζω πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ. Να μονάσει. Μάλιστα. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Καρατζαφέρη. Δεν είναι τα μόνα θέματα που θέλουμε να κουβεντιάσουμε μαζί του. Έχουμε και την οικονομία, έχουμε και τα Σκόπια που δεν το ανοίξαμε, κύριε Πρόεδρε, προς το παρόν. Θα το ανοίξουμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα.
Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, πάμε στην Αγγελική την Κιλιτζόγλου να δούμε τι είπε ο κύριος Κοτζιάς πρόσφατα σε ό,τι αφορά, Αγγελική, τα 12 μίλια που έχει γίνει τόση μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Για να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος. Ναι, λοιπόν, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοτσιάς, δίνει νέες διαστάσεις στο θέμα για την επέκταση της Αιγαία Λιτιδάς ζώνης κατά 12 μίλια. Μιλώντας λοιπόν στο κυπριακό κανάλι, στο Sigma Live, ο κύριος Κοτσιάς είπε ότι οι Τούρκοι δεν ευνηδιάστηκαν από την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να επεκτείνουν την Αιγαία Λιτιδάς ζώνη. Ναι. Το ήξεραν από καιρό, είπε. Ήξεραν τις προθέσεις της ελληνικής πλευράς, βεβαίως. Ναι. Το ήξεραν, λέει, ότι εμείς θα επεκτείνουμε την ελληνική Αιγαία Λιτιδά ζώνη. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μεβλούτ Σαβούσογλου, με τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα, τον κύριο Μαυροϊδή, όπου κάποια στιγμή ακούστηκε ότι αυτό έγινε με αφορμή το Κάζους Μπέλι, ο κύριος Κοτζιάς είπε ότι δεν έγινε συνάντηση με αφορμή το Κάζους Μπέλι. Αντιθέτως, η συνάντηση αυτή ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό. Είπε χαρακτηριστικά ότι όταν κλήθηκε ο κύριος Μαυροϊδής, εγώ δεν ήμουν υπουργός εξωτερικών, ωστόσο η πρόσκληση υπήρχε πολύ καιρό πριν, προκειμένου να γίνει μια φυσιολογική συνάντηση. Ναι, αλλά η συνάντηση όμως. Σίγουρα τέθηκε και το θέμα. Ναι, της μπορεί να ήταν, ναι, αλλά όμως οι εξελίξεις που έτρεξαν ενδιαμέσως δημιουργήσαν νέα δεδομένα σε αυτή τη συνάντηση. Μπορούμε να ακούσουμε το σχετικό. Να τα ακούσουμε. Φαντάζομαι. Να υπόθηκαν όσον αφορά την Αιγαία Λιτιδά ζώνη κάποιες δικές τους ερωτήσεις ή απορίες, αλλά δεν ευνηδιάστηκαν οι Τούρκοι, διότι το ξέρουν από καιρό ότι εμείς θα επεκτείνουμε την ελληνική Αιγαία Λιτιδά ζώνη. Δεν έχουμε αντίδραση από την τουρκική πλευρά. Όχι, καμία προς το παρόν. Σε ευχαριστώ θερμά, Αγγελική. Για να το λέει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, και να μην υπάρχει αντίδραση, είναι πασιβηλό ότι και η τουρκική πλευρά το γνώριζε αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν κομψός ο τρόπος με τον οποίο το έκανε ο κ. Κοτζιάς, παραδίδοντας το Υπουργείο Εξωτερικών στον Έλληνα Πρωθυπουργό, να του παραδώσει και αυτό, δηλαδή σαν και αυτή πατά στα χέρια του. Δεν ξέρω αν ήταν κομψό αυτό. Εσείς που είστε πολιτικός, θα μας το ερμηνεύσετε. Εγώ εγκαλώ τον κύριο Κοτζιά για εθνική αναξιότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Βαρύ είναι αυτό όμως που λέτε. Για το θέμα αυτό. Ναι. Όχι για την όλη του πολιτεία, για αυτό το θέμα. Για το συγκεκριμένο. Για το θέμα. Για τα 12 μίλια μιλάτε. Αυτά δεν λέγονται. Ναι. Αυτά γίνονται και δεν το ξέρει ούτε καν το Υπουργικό Συμβούλιο. Το λες 5 λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το ανακοινώσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είπε, κοιτάξτε, ετοιμάζουμε αυτή τη δουλειά στον Τούρκο. Απάντησε ο Τούρκο, έλα και θα σα κάνω. Ήταν, και είχαμε μια εθνική ήττα. Ο κύριος Κοτζιάς έφαγε το κεφάλι του για ένα λόγο. Για το λόγο τον ίδιο που έφαγε το κεφάλι του ο Νταβούτογλου. Ο Νταβούτογλου κάποια στιγμή είχε βγάλει το πόδι λίγο παρά έξω. Δηλαδή είμαι και εγώ εδώ, δεν είναι μόνο Ερντογάν. Είσαι και εσύ εδώ, φύγε από τη μέση. Ο Κοτζιάς λοιπόν, λόγω των εξωτερικών θεμάτων. Πιστεύετε ότι είπε στον Τσίπρα, είμαι και εγώ εδώ. Είμαι και εγώ εδώ. Ο Τσίπρας πληροφορήθηκε. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι με τους Αμερικανούς είχε γίνει ένα κομπρομί ότι προχώρα και εμείς είμαστε εδώ και στηρίζουμε. Κοτζιά. Και έψαχνε ευκαιρία να τον εφάει. Τώρα θα μου απαντήσετε κάτι που το λέει ο κόσμος στα καφενεία και θα μου επιτρέψουν και οι φίλοι τηλεφεατές να το πω έτσι ξερά δηλαδή. Πιστεύετε ότι χωρίς τον Τσίπρα έχει τύχει αυτό το κόμμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι μετά την ήττα η οποία έρχεται και θα είναι. Καλά, Αλεξάνδρα, μεγάλη ήττα, ο ΣΥΡΙΖΑ πέσει σε κλειδονισμούς. Όχι, λέω, αν δεν γίνει αρχηγός ο Τσίπρας, ποιος άλλος μπορεί να τον διαδεχτεί για να μπορεί να φέρει. Το πρώτο νοικοκυριό είναι γεμάτο αναντικατάστατους. Το είχε πει ο Τσόρτσιλος. Επομένως, ναι. Λοιπόν, δεν είναι. Ναι. Η όλη ουσία είναι ότι ο κύριος Κοτζιάς έπαθε αυτό που παθαίνουν όσοι πάνε στην Ουάσιγκτον. Όσοι πάνε στην Ουάσιγκτον, του έχω περάσει από εκεί. Ναι. Το πρωί πάω στο Κογκρέσο, πάνε στο Press Room, όλα και το βράδυ πάμε για ένα μπαράκι. Στο δεύτερο δίτο του ίσκη σου χτυπάνε στην πλάτη και σου λένε η Αμερική προσβλέπει σε σένα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Κάνει αυτό ή όχι. Εσύ φεύγεις και λες αμάν. Εγώ είμαι εδώ. Είμαι εδώ, τελείως. Ναι, ναι. Και κάνεις, όχι τι σου λένε οι Αμερικάνοι, ότι φαντάζεσαι ότι μπορεί να θέλουν οι Αμερικάνοι. Αυτό έπαθε ο Κοτζιάς, ο Τσίπρας τον πήρε χαμπάρι, σου λέει κάτσε, δεν θέλω τέτοια κόλπα. Και τον έφαγε και το παίζει διέρη και βασίλευε τώρα με τον, με τον κύριο Κάμενο. Αυτά που συνέβησαν όμως στο Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, και τα οποία κάποια από αυτά, όχι όλα, είδαν το φως δημοσιότητας και θα επιμείνω εγώ δημοσιογραφικά, κυρίες και κύριοι, ότι ο αποστολέας έχει την υποχρέωση, εφόσον θέλει, να
δώσει στο φως της δημοσιότητας αυτήν την περιβόητη επιστολή, να δούμε τι γράφει. Επιλέγει όμως και το timing. Άλλο αυτό. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να τη δώσει τώρα, γιατί αν πράγματι, εάν πράγματι φοβάται, ναι, θα έρθει η στιγμή που θα το κάνει ο άλλος και του κοστίσει. Έτσι πιστεύετε. Λέλεγα λοιπόν για τον κύριο Τσίπρα νωρίτερα και την ικανότητά του, την ανεξάρτητα τις πολιτικές επιλογές που έχει ο καθένας και τα λοιπά, είναι, έχει μια καλή ρητορική ο κύριος Τσίπρας, μπορεί και πείθει τον κόσμο. Τώρα πολύ, μία πλευρά λέει ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ψέματα, ότι παραπλανεί τον ελληνικό λαό, η άλλη πλευρά η δική τους λέει ότι εμείς λέμε τα σωστά. Τέλος πάντων, να μείνω εκεί. Επειδή και εσείς έχετε βραβευτεί στο Ευρωκοινοβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, το 2005 ως καλύτερος ρήτορας, θα ήθελα να μου τον κρίνετε τον κύριο Τσίπρα στην ρητορική του. Πράγματι, να διευκρινίσω ότι είμαστε τέσσερις που βγήκαμε από το Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Λίγα, το έκανα κανονικά. Ήταν ο Πέτεριν, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, ο Ροκάρ, ο πρώην Πρωθυπουργός Γαλλίας και ο Κόκκινος Ντάνι. Εμείς οι τέσσερις είχαμε βγει τότε οι καλύτεροι ρήτορες. Θέλω να πω τούτο ότι. Θέλω να μου τον κρίνετε σε αυτό το επίπεδο, όχι πολιτικά. Πολιτικά. Τα έχει πει όλα. Τα έχει πει με τη λέξη αυταπάτες. Είχαμε αυταπάτες. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος στον οποίο δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη, γιατί κατά δική του ομολογία η αυταπάτη είναι μέσα στο είναι του. Δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη, τον φοβάμαι πάρα πολύ. Ευτυχώς όμως. Ναι, ναι. Θέλω να πω και τα ευτυχώς. Ευτυχώς επικοινωνιακά έχει δέσει καλά την ομάδα του, έτσι. Έχοντας βάλει τον Καρτερό μέσα, είναι σαν να έβαλε. Ο παπάς και άλλοι. Ο Καρτερός είναι ο εκφρασής του συντονιστής. Ο παπάς είναι ο του κόμματος και ο Φλαμπουράρης είναι αυτός που του λέει: πρόσεξε, Λακούβα, λίγο δεξιά. Ή μάλλον λίγο αριστερά. Λίγο αριστερά. Δεξιά μπορεί να του λέει ο Καμπένος. Αριστερά του λέει. Και ο κ. Τζανακόπουλος, βέβαια, που είναι στο και αυτό στο επιτελείο. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση τώρα λίγο παρακινδυνευμένη. Αν αύριο το πρωί εσείς μπαίνατε στην Ελληνική Βουλή, αν και ο πρώτος στόχος σας αυτή τη στιγμή είναι το Ευρωκοινοβούλιο, όπως είπατε, για το σκεφτείτε. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι την επόμενη μέρα. Εάν είσαι στην Ελληνική Βουλή, θα κάνατε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Τσίπρα? Γιατί είπατε νωρίτερα, εγώ ενδιαφέρομαι για την Ελλάδα. Αν λοιπόν ερχόντουσαν έτσι τα πράγματα, που θα δεν γινόταν αλλιώς, θα έπρεπε να πάτε με έναν από τους δύο, ή με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον Τσίπρα. Ποιον θα προτιμούσατε από τους δύο? Έχω πιστεί ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να είναι το καλό της Ελλάδος για μια σειρά λόγους και επιχειρήματα που ο ίδιος έχει τονώσει και τονίσει. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκπαιδευτεί για αυτό που πάει να κάνει. Έτσι, από παιδί μεγάλωσε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ήμουνα μέσα στην οικογένεια. Ναι, ήμουνα μέσα στην οικογένεια και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι πήγε μια περίοδος που πήγαινα πιο πολύ εγώ μέσα στο σπίτι παρά ο Κυριάκος, ο οποίος σπούδαζε τότε. Ήταν νέος. Ναι. Έτσι λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχει κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως συμπληρώνονται εάν υπάρξει δίπλα του ένα γερό και καλό επιτελείο, αλλά φλαμπουράρι που λέγαμε, πρόσεχε. Ναι, 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 ναι. Ποιος είναι ο κίνδυνος για τον κύριο Μητσοτάκη, και το συστήνω με θετική άβρα και όχι αρνητική. Είναι ότι νερώνει πολύ την αντιπολίτευση με στόχευση να πάρει το κέντρο και λίγο αριστερά. Αφήνει ακάλυπτη μια πλευρά. Δεξιά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, αλλά το κυβερνών κόμμα τον κατηγορεί για ακροδεξιά πολιτική. Καλά, αυτό είναι. Το όχι, κάνει ο κύριος. Να το λέμε είναι, αυτό. Είναι γιατί μία από τις αυταπάτες του Τσίπρα. Μάλιστα. Έτσι, γιατί το τζάμι. Η συμβίωση μεταξύ του δύο. Όλα αυτά τα φαινικά είναι και η ζωή, κύριε Καταφέρη. Θα να πω ότι δεν εμπνέουν τη βάση της παλιάς Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν εκεί νερώνει την αντιπολίτευση. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης με διάφορους πυλώνες θα μπορούσε να εξελιχθεί σαν έναν καλό πρωθυπουργό, γιατί ξέρει κάποια πράγματα. Διαφωνώ με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, αλλά στην ουσία δεν είναι Τσίπρας. Να σας πω όμως δεν κάτι. Είναι Τσίπρας. Να σας πω κάτι, επειδή και εγώ και εσείς και εγώ έχουμε μια ηλικία, έχουμε περάσει κάποιες διαδικασίες στη ζωή μας και έχουμε κάποια βιώματα. Οι νέοι έχουν μια διαφορετική αντίληψη, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με ρωτάει πολύ δικό μου πρόσωπο, το οποίο είναι 30 ετών, ποιος είναι ο Παπαντονίου, λέει. Ο Παπαντονίου ήταν υπουργός, ήταν 14 χρόνια, 15.
Δεν είχε ιδέα ποιος είναι ο Παπαντονίου. Ούτε ενδιαφέρονται ποιος. Ναι, αλλά. Όχι, το λέω. Εγώ θα έλεγα σε αυτόν τον νέο άνθρωπο. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ακριβώς. Δουλεύει. Ότι ψάχνει να βρει τον περοκάμπατο. Εάν δεν μάθουμε την ιστορία, κινδυνεύουμε να την ξαναζήσουμε. Δεν το συζητώ. Εγώ είμαι σύμφωνος μαζί σας. Και πρέπει να ξέρουμε και ποιος είναι ο Παπαντονίου και ποια είναι η κυβέρνηση σήμερα και ποια. Αυτό που χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την παιδεία. Η παιδεία πλέον είναι αριστερή παιδεία με όλη την οτροπία της αριστερής. Αυτό κοστίζει. Βγάζουμε κάποια παιδιά τα οποία δεν πιστεύουν σε κάποιες αρχές και αξίες που πρέσβευε χρόνια η Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία που ανήκα εγώ. Τώρα ντρέπονται μέσα στον χώρο κάποιοι να πούνε για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ευτυχώς όχι όλοι. Έτσι. Πρέπει να πρασπιστούμε. Επειδή συνδέθηκε αυτό με τη τρακτορία και τη Χούντα στην Ελλάδα ως σύνθημα, αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί ξεκίνησε αυτή η αρνητική αντιμετώπιση τέτοιου είδους συνθημάτων. Και... Το 90 το τραγουδάγαμε. Ναι. Ζήτω Ελλάδα, ζήτω θρησκεία, ζήτω Νέα Δημοκρατία. Το θυμάμαι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί λίγο πρέπει να. Του μπαίνει, μπάζει λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνος ξέρει, δικό του θέμα είναι. Αλλά βεβαίως μεταξύ του Τσίπρα και του Μητσοτάκη, όπως και να το κάνουμε. Πότε πιστεύετε, για να αποκλειώσουμε τη ζήτηση, ότι θα γίνουν εκλογές, κύριε Πρόεδρε? Πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε εκλογική αναμέτρηση? Είναι θέμα σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές. Πόσο θα διέξει? Είναι 26 Μαΐου, τελειώσουμε. Το 26 Μαΐου, τελεία. Ο κύριος Τσίπρας θα παραμείνει μέχρι τελευταία ημέρα. Με το Σύνταγμα που άλλαξε το 85 ευρώ. Εννοείται έχει κάνει πρωθυπουργικό κεντρικό. Αυτός θα αποφασίσει το πότε. Δεν θα αποφασίσει ο Προκόπης Παυλόπουλος, κανένας άλλος. Κανένας δεν μπορεί. Σύμφωνη, μόνο το απρόβλεπτο και απρόβλεπτο. Οι συνθήκες, λέω, γιατί και ο ίδιος το έχει πει. Ότι άμα συμβεί κάτι απρόβλεπτο, Προκειμένου να παραμείνει σε εξουσία. Γιατί πολύ σωστά είπε πριν από λίγο, κύριε Τάκη Χατζή, ότι. Ο Τσίπρας άμα φύγει τελείως διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Το λέω αλλά κόσμο, και ο το Τσίπρας λέω, άμα χάσει την εξουσία και δυνεύει να εξαφανιστεί τελείως. Άρα λοιπόν θα μείνει στην εξουσία έστω και την τελευταία ημέρα. Υπό αυτές τις συνθήκες όμως, συνθήκες δηλαδή μιας σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο κορυφαίους υπουργούς των εξωτερικών και της άμυνας, με καταγγελίες για 50 εκατομμύρια από το Σόρος, ο οποίος έδωσε, δεν έδωσε, το είπε, δεν το είπε, με μία. Μα ο κύριος Τσίπρας. Συγχωρείτε, Πρόεδρε. Ο κύριος Τσίπρας έχει χρηματοδοτηθεί από τον Σόρο. Πώς? Και τα ξεχνάμε. Δεν είχε πάει προσκεκλημένος στο Πανεπιστήμιο Ήτων, του οποίου τις εκδηλώσεις χρηματοδοτεί ο Σόρος? Δεν έκανε εδώ ένα συνέδριο οικονομικό που είχε φέρει του κόσμου τον κόσμο και είχε κάνει η Λέβης, μου φαίνεται. Η οποία χρηματοδοτείται από τον Σόρος. Είναι η έμεση χρηματοδότηση. Μην κορδευόμαστε. Εδώ δεν εμπιστευθήκαμε τον κύριο Νίμιξ. Όταν λέτε χρηματοδότηση, του έδωσε λεφτά. Όχι λεφτά στον κύριο. Αλλά εκδηλώσεις από τις οποίες ο κύριος Τσίπρας εποφελήθη. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοείται. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Βεβαίως, αλίμονο. Μετά, δεν δεχτήκαμε εμείς, σαν Ελλάδα, να είναι ο διαπραγματευτής στο θέμα με τα Σκόπια ο υπάλληλος του Σόρου. Ο κύριος Νίμιξ δεν είναι στο διοικητικό σύστημα του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης, δεν πληρώνεται από τον κύριο Σόρο. Ναι. Ο άνθρωπος του Σόρο, του κύριου Σόρου, ήρθε να επιβάλλει το όνομα. Να τρελαθούμε. Ναι, αλλά... Και δεν διαμαρτύρηκε κανένα. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ σας ρωτάω, εάν αυτή η συγκρουσιακή πορεία που εξακολουθούν να. Ακολουθούν οι. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, συναδελφιές. Ο κύριος Στοχάρης θα ξαναβγεί βουλευτής με τις παρούσες συνθήκες? Με τι κόμμα θα κατέβει? Με τι θα κατέβει, αυτό λέω. Πω, ξέρω, είναι μια εξάρτητο κύριο Θαχάρη, είναι πάρα πολύ. Ο κύριος Παχρηστόπουλος, όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί, σου λέει, αμάν, δεν ξαναβγαίνω. Όλοι αυτοί θα στηρίξουν τον Τσίπρα. Εκ των πραγμάτων. Είναι το θέμα της επιβίωσης. Για να είναι στα ψηφοβέλτια, εννοείται. Για να υπάρξουν ζωντανοί ένα χρόνο ακόμα. Τώρα το να ζήσει ένα 8 μήνες ακόμα, κύριε Πρόεδρε, μέχρι δεν είναι. Μέχρι τον χρόνο τον Οκτώβριο που μπορεί να κάνει εκλογές. Μπορείτε δηλαδή, εντάξει. Είναι και η ιδιοτέλεια η πολιτική ενός σε κάποιον. Συμφωνώ, έτσι. Εντάξει. Αλλά... Δεν αυτούς που ανέφερα, αλλά σας λέω πως λειτουργεί το σύστημα. Όχι, εντάξει, και εγώ δεν ξέρω πάρα πολύ καλά. Εικόνα ούτε για τον κύριο Παπαξιτόπουλο ούτε για τον κύριο Θεοχάρη. Αλλά όμως εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι. Και επειδή έχετε θητεύσει μια κυβέρνηση, μπορεί να σηκώσει το βάρος, αυτή την πίεση η κυβέρνηση αυτή την ώρα αυτή της αντιπαράθεσης? Επιμένω σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, ή θα επιλέξει ο κύριος Πρωθυπουργός να πάει σύντομα σε μια εκλογική αναμέτρηση? Ο κύριος, τελειώσει το θέμα των Σκοπίων. Από τον άνθρωπο είναι ότι δεν αφήνει ούτε μία ημέρα χαμένη στην εξουσία. Από εκεί και πέρα τα γεγονότα μπορούν να το πιέσουν να πάνε ταχύτερα σε εκλογές. Αυτό βλέπω. Τώρα κάποιοι λένε για τετραπλές εκλογές.
Το βλέπω σχεδόν αδιανόητο. Το τετραπλές εκλογές, αν μου επιτρέπετε μια προσωπική άποψη να εκφράσω, δεν είναι σε πολιτικό πεδίο, είναι στο τεχνικό πεδίο. Θα πω το εξής, ανεξάρτητα κυρίες και κύριοι, αν πράγματι μπορεί η εταιρεία να διεξάγει τετραπλές εκλογές, υπάρχει ένα μεγάλο τεχνικό θέμα. Το θέμα του χρόνου που χρειάζεται ο κάθε ψηφοφόρος να ψηφίσει. Φανταστείτε λοιπόν να μπει κάποιος, κύριε Πρόεδρε, σε ένα εκλογικό κέντρο και να έχει τα κόμματα, που θα είναι αρκετά, να έχει τα κόμματα για την Ευρωβουλή, που θα πρέπει να σταυρώσει επίσης. Θα έχει τους δημάρχους που θα γίνεται της κακομοίρας, από ό,τι ακούω. Και τους περιφερειακούς συμβούλους και πάει λέγοντας. Εγώ λοιπόν, εμείς κάναμε μια δοκιμή γι' αυτό και βαρεθήκαμε να τη συνεχίσουμε, ειλικρινά σας το λέω. Υπερβαίνει τα 20 λεπτά αυτό. Υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Για έναν άνθρωπο που όταν έχουμε 20 λεπτά σημαίνει 3 την ώρα, στις 12 ώρες, άρα ψηφίζουν 36 άνθρωποι. Από τους 300. Δεν γίνεται. Που θα έχει το καρτέ. Δεν γίνεται τεχνικά αυτό. Αυτό πρέπει να το δει. Πρέπει να κάνουμε εκλογές 4 μέρες δηλαδή. 5. Δεν γίνεται. Και εγώ πιστεύω δεν θα γίνει αυτό. Και εγώ δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα το κάνει αυτό. Άλλο θέμα κάνει, ότι όσο θα κάνει τις ευρωεκλογές και δεν ξέρω τι θα κάνει με τις φύγει αυτό το δίδυμο της αμαρτίας, ο Τσίπρας και ο Καμένας, τόσο καλύτερα για την Ελλάδα. Έτσι. Μακάρι να μπορούσαμε. Αμαρτία τώρα, έτσι όπως το είπατε. Τέλος πάντων, θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Πολιτική αμαρτία, λέω. Πολιτική αμαρτία. Τώρα το άλλο το ελέγξει ο κύριος. Μεγάλο δύναμος. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα. Στις ευρωεκλογές θα κατέβετε μόνος σας? Στις ευρωεκλογές θα κατέβω έχοντας στον πλευρό μου όλους τους Έλληνες πατριώτες με την έννοια του. Όχι, ως λαός λέω. Ως λαός. Και από εκεί και πέρα. Υπάρχουν προτάσεις και σκέψεις κάποιων προσωπικότητων να έρθουν ως συνεργαζόμενοι. Όπως ο Πεσματζόγλου τότε με την Νέα Δημοκρατία. Όχι, λέω σαν κόμμα. Σαν κόμμα, λαός. Ο λαός. Τώρα, στις εθνικές εκλογές προτίθεστε να συνεργαστείτε με τον κύριο Μπαρτάκο και τον κύριο Καμένο ή με άλλα σχήματα που είναι στη δεξιά? Ευθεία η απάντηση. Υπάρχουν και σοβαροί και λιγότερο σοβαροί. Με τους σοβαρούς μπορούν να κάνουν διάλογο. Και ο κύριος Καμένος με τον κύριο Μπαρτάκο είναι άνθρωποι σοβαροί. Μάλιστα. Κατάλαβα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και είχατε την καλοσύνη να έρθετε και να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας να κάνουμε αυτή τη, θέλω να πιστεύω, ενδιαφέρουσα συζήτηση για την κοινή γνώμη τουλάχιστον. Και είμαι σίγουρος ότι οι ανάγκες των καιρών θα μας δώσει ξανά την ευκαιρία να είμαστε μαζί. Αλίμονο, ναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Η ενημέρωση δεν σταματάει εδώ. Έχουμε το δεύτερο μέρος με τέσσερις κυρίες, με τις οποίες θα συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα. Τέσσερις κυρίες οι οποίες θα προσωπούν τα κόμματά τους, εννοείται, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σήμερα και στα πολιτικά κόμματα, πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις. Μερικά από αυτά ρωτήσαμε και τον κύριο Πρόεδρο. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Πιστεύω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, συνέχεια κυρίες και κύριοι, όπως υποσχεθήκαμε, είναι τέσσερις κυρίες, τρεις είναι πολιτικοί, μία είναι δημοσιογράφος. Βέβαια, δεξιά μου Χριστίνα Κοραή, συνάδελφος από tonypost.gr. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα, Κοραή. Καλημέρα. Είχατε εξαφανιστεί προσφάτως στις Βρυξέλλες, από ό,τι πληροφορούμε, από ναι. Καλά πληροφορημένες πηγές. Και σε λίγο θα εξαφανιστώ και στο Ελσίνκι. Και στο Ελσίνκι. Να με ψάχνετε. Ωραία. Λοιπόν, μακάρι. Δίπλα της είναι η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα και σε εσάς. Χρόνια πολλά για με συνηθίσει τώρα, το συγγνώμη. Κίνημα αλλαγής, κίνημα αλλαγής. Πώς το λέτε? Κίνημα αλλαγής, κυρία Χατζή. Τώρα δούμε τι είναι το κίνημα, το γιατί θα αλλάξετε. Δεν μου αρέσει καθόλου και εμένα. Και γι' αυτό το λέμε κίνημα αλλαγής. Ολόκληρο, όχι απλά. Τώρα είναι αριστερά μου η κυρία Ζωή Ράπτη από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι και γραμματέας σχέσεων κοινωνίας κόμματος. Καλημέρα και καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Ράπτη. Τιμούμε τη μνήμη των νεκρών μας σήμερα, το 1940. Και υποψήφια στο βόρειο τομέα. Να παρουσιάσω και την κυρία Βίβη Δάγκα, η οποία είναι, είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να πάμε πρώτα στη Ζάκυνθο να δούμε τι γίνεται εκεί από το σεισμό. Είναι Έλα, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά από την Ζάκυνθο.
Εδώ που σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει ζητηθεί και αναμένεται να κηρυχθεί εντός της ημέρας στο νησί, μετά τον σεισμό των 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι ζημιές μπορεί να ήταν περιορισμένες. Κυρίως έχουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα, ζημιές πολύ μικρές, κυρίως με ρογμές στην τυχοποιία σε 80 καταστήματα και σπίτια σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ στην Ζάκυνθο είναι στο λιμάνι, με τις εικόνες που έχουμε δείξει και τις τελευταίες δηλαδή, ημέρες. Τη μεγάλη ζημιά την πάθανε τα δημόσια. Συγγνώμη, τα μεγάλη ζημιά την πάθανε τα δημόσια έργα, έτσι, ως συνήθως. Ναι, ορίστε, συνέχισε. Το δημόσιο έργο ακριβώς στο λιμάνι, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Νομίζω ότι η εικόνα αυτή είναι μια εικόνα η οποία ευτυχώς που δεν είναι καταρχήν σε τουριστική σεζόν μεγάλη, και κατά δεύτερον στο τμήμα του λιμανιού που υπάρχουν τα πλοία που συνδέουν το νησί με την Κυλλήνη, είναι σε σημείο που ήταν κυρίως ψαρόβαρκες αλλά και σκάφη ιδιωτικά. Είναι μια τεράστια ρογμή η οποία σημαίνει. Τα βλέπουμε στα πλάνα όλα αυτά που μας λες, κύριε Στρατουλάκου. Τα βλέπουμε στα πλάνα όλα αυτά, κύριε συνάδελφε, τα βλέπουμε τώρα. Τις δρομές, το λιμάνι, την κατάσταση. Πάντως, ακούστηκε ότι, και νομίζω το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά, ότι οι τουρίστες δεν έφυγαν από το νησί παρά το γεγονός ότι υπήρξε ο σεισμός. Έμεινε ο κόσμος με ψυχραιμία. Και το διαχειρίστηκε πολύ καλά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Οφείλουμε να πούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στο συγκεκριμένο νησί, τη συγκεκριμένη στιγμή, με έναν πολύ μεγάλο σεισμό 6,6 Ρίχτερ, υπήρξαν οι πρώτες λογικές στιγμές του πανικού χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο, άμεσα συντονίστηκαν όλες οι τοπικές αρχές. Δόθηκε προτεραιότητα στο να δοθεί ρεύμα για να βελτιωθεί η ψυχολογία των ανθρώπων, ακριβώς, οι οποίοι ζούσαν εκείνο το βράδυ, το ξημέρωμα της Παρασκευής, πολλές σεισμικές δονήσεις μεγάλες. Εν συνεχεία, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν και σε τουριστικά καταλήμματα, δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και από τους ξενοδόχους και από τις τοπικές αρχές προς τους τουρίστες, οι οποίοι από την Παρασκευή το πρωί σχεδόν είχαν ξεχάσει το φαινόμενο και απολάμβαναν την πανέμορφη Ζάκυνθο. Να σας πω ότι μιλάμε για πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι είναι εδώ στο νησί, παρότι δεν είμαστε στην τουριστική σεζόν όπως γνωρίζαμε και πριν από λίγα χρόνια. Από εκεί πέρα, ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούν οι τοπικές αρχές αλλά και οι κεντρική διοίκηση, είναι λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Ζακύνθου, στην περιοχή Παναγούλα. Εκεί υπάρχει ένας βράχος ο οποίος έχει αποκολληθεί και είναι ακριβώς πάνω από τρία σπίτια. Τρία σπίτια, τα σπίτια έχουν εκενωθεί. Έχουν φύγει οι άνθρωποι, ωστόσο ζητούν από την πολιτεία να βρεθούν γεωλόγοι. Είχε πάει ο κύριος Λέκας την Παρασκευή το απόγευμα. Ωστόσο, πρέπει να γίνει έλεγχος για το εάν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στα σπίτια τους ή υπάρχει κίνδυνος. Αυτά είναι τα προβλήματα. Να πούμε ότι όσον αφορά την παρέλαση, την μαθητική ματαιώθηκε καθώς γίνεται και στο κέντρο της Ζακύνθου. Να σε ρωτήσω το εξής. Έχουν έρθει επιστήμονες συνεργεία, δηλαδή επιστημονικά εννοώ, για να ελέγξουν είτε από την περιφέρεια είτε από από την Αθήνα να ελέγξουν κάποια κτίρια προκειμένου να δουν αν είναι ασφαλή και τα λοιπά. Έχουν ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες. Έχουν έρθει από την Παρασκευή το μεσημέρι κλιμάκια από το Υπουργείο Υποδομών, όπου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, τα κλιμάκια τα οποία έχουν δει και από την Κέρκυρα και εδώ τα κλιμάκια της Ζακύνθου, έχουν ελέγξει όλα τα δημόσια κτίρια. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως μας είπε και το πρωί ο Δήμαρχος, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά στις σχολικές μονάδες, όπως και στις δημόσιες υπηρεσίες. Έχουν έρθει λοιπόν τα κλιμάκια, έχουν έρθει ειδικά συνεργεία με δίτες, όπου έκαναν έλεγχο στην περιοχή του λιμανιού, στη ρογμή όπου λέγαμε, και από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, από την Αθήνα, προκειμένου να διαπιστώσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και να υπάρξουν οι μελέτες για αποκατάσταση του προβλήματος. Ενώ να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που έχει γίνει ο σεισμός, υπάρχει μέρημνα σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος κάτοικος είτε τουρίστας να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, υπάρχουν οι αμμόδιες αρχές που μπορούν να το κατευθύνουν. Ενώ για τους κατοίκους που λέγαμε στις περιοχές αυτές που είχαν πρόβλημα, τους προτάθηκε αν θέλουν να νοικιαστεί κάποιο δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Ωραία. Προκειμένου να μείνουν. Άρα λοιπόν τα πράγματα λειτουργήσαν σωστά. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει κυρίως. Να δούμε δηλαδή πώς προφυλάσσονται οι κάτοικοι. Αυτό είναι το βασικό. Ευχόμαστε ολόψυχα να μην γίνει τίποτα άλλο. Να είναι το τελευταίο περιστατικό σεισμικό εννοώ. Άλλωστε εμείς και εσύ και εγώ είμαστε από την Πάτρα και έχουμε περάσει
σεισμούς και σεισμούς. Τα έχουμε ζήσει αυτά και ξέρουμε πόσο μπορεί να φοβηθεί ο άνθρωπος, αλλά νομίζω τώρα έχουν κάτσει τα πράγματα. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή σου μέρα, καλή δουλειά, καλό ρεπορτάζ. Δεν είναι εύκολο για τους δημοσιογράφους, ξέρετε, να είναι εκεί ρεπόρτερ και να κάνουν ρεπορτάζ σε τέτοιες περιοχές και μάλιστα σε μια τέτοια περίοδο. Εννοώ για το σεισμό. Να ξεκινήσω από την κυρία Γιαννακοπούλου. Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, κυρία Γιαννακοπούλου, διαβάζω παντού το θέμα και του κυρίου Παπαντονίου, επαναφέρεται και το θέμα του κυρίου Τζοχαντζόπουλου και του κυρίου Μαντέλη και του κυρίου Σμπόκου και άλλων τινών, οι οποίοι είχαν εμπλακεί, για κάποιους έχουν τελεσυνδικήσει βεβαίως οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, για κάποιους όχι, και αυτό περιμένουμε να το δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν εμπλακεί σε μια απέραντη σκανδαλολογία, κυρία Γιαννακοπούλου. Αυτό πιστεύετε, και αυτό είναι το ερώτημά μου, ότι μπορεί να επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ σήμερα ή το ΚΙΝΑΛ, τέλος πάντων, όπως το έχετε μετονομάσει, στις προσεχείς εκλογές? Μπορεί να πάθει δηλαδή αυτό που έπαθε το 12. Όχι, από δεν το πιστεύω από αυτό. Δεύτερο κόμμα πάει τρίτο μετά τον Άγιο Χατζόπουλο. Θα σας πω κάτι, κύριε Χατζή. Ορίστε. Δεν το πιστεύω αυτό. Και θα σας πω για ποιο λόγο δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω γιατί νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες ξέρουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι πρεσβεύει το κίνημα αλλαγής και τι είναι το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ. Και με τα βεβαιότητες μπορώ να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε ο κύριος Παπαντονίου, ούτε ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, ούτε όλοι αυτοί που αναφέρατε. Το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής είναι οι χιλιάδες προοδευτικοί άνθρωποι οι οποίοι το στήριξαν διαχρονικά, οι απλοί άνθρωποι που το στηρίζουν, και σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα χαρίσουμε μια ολόκληρη παράταξη σε όλους αυτούς και μάλιστα, δεν θα δεχτούμε αυτό το τσουβάλιασμα. Αν μου επιτρέπετε, ξέρετε, να σας θυμίσω το εξής, ότι, και πρέπει να σας το θυμίσω γιατί είστε και πολύ νέα άλλωστε, ο κύριος Άκης Τσοχαντζόπουλος παραλίγο είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παπαντονίου είναι ο μακροβιότερος υπουργός οικονομικών, τσάρος της οικονομίας, όπως τον λέγαμε τότε εμείς οι δημοσιογράφοι, επικυβερνήσεως του Κώστα Σιμίτη. Που έβαλε τη χώρα στην Ευρωζώνη. Που έκανε πρώτα την υποτίμηση της δραχμής ανέμακτα. Βέβαια. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το 2 είχε κάνει. Μία θυμάμαι εγώ, τέλος πάντων. Υπήρχαν βέβαια καταγγελίες τότε σοβαρές του τότε Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Εύερτ. Έκανε αυτό. Μετά μπήκαμε στην ΟΝΕ. Άλλοι είπαν ότι μπήκαμε προετοίμαστοι. Άλλοι, τέλος πάντων, έγιναν αυτά. Και βεβαίως η μεγάλη υπόθεση του χρηματιστηρίου. Θέλω να πω, τι πάνε να πει, δεν γίνεται το ΠΑΣΟΚ. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν κορυφαίοι υπουργοί. Κυβέρνησαν την Ελλάδα. Δεν ήταν υπουργοί δηλαδή παρά τον Πρωθυπουργό που κάνανε επικοινωνία ή οτιδήποτε άλλο. Πέρανε σοβαρές αποφάσεις. Γι' αυτό σας τα ανέφερα. Τάκη, μου επιτρέπεις να προσθέσω. Ναι, να προσθέσεις. Να προσθέσεις. Ναι, να προσθέσω. Ναι. Η ιστορία του ΠΑΣΟΚ είναι βέβαια και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Κώστας Σιμίτης. Επί των ημερών του οποίου όλα αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς είχαν διωγγωθεί. Και έστενε του συνεργάτη, ναι, ο οποίο ήταν δεν ανασωματοφύλακα. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά ένα Πρωθυπουργό, ο οποίο δεν καταλαβαίνει ή δεν αξιολογεί τόσο σοβαρές καταγγελίες που υπήρχαν από τότε. Η απάντηση που έδαινε ο κύριος Σιμίτης εκείνη την εποχή ήταν και εγώ ακούω, αλλά δεν υπάρχουν Χριστίνα, στοιχεία. Να της δώσουμε το χρόνο της κυρίας Γιαννακοπούλου με δύο κουβέντες. Θέλω να μας πείτε πώς αισθάνεστε εσείς. Αλλά πριν απαντήσετε, θα πάμε στην Ιωάννα την Πάντρου, διότι έχουμε μια δικαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Έλα, Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχει λάβει νέα άδεια από τις φυλακές τις αγροτικές που κρατείται στο Βόλο. Μάλιστα. 4 ημερών αυτή τη φορά, με 2 μέρες στο δημορικά, σύνολον 6. Από σήμερα δηλαδή μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή που θα επανέλθει. Μάλιστα. Να θυμίσω ότι είναι η πολλωστή άδεια που παίρνει, οι άδειες οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις των θυμάτων των συγγενών, αλλά και των πρεσβειών που είχαν θύματα ανάμεσα στους δολοφονησέντες από τη 17 Νοέμβρη. Και να προσθέσω κλείνοντας ότι πρόσφατα και ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος είχε τραυματιστεί το καλοκαίρι του 2002 όταν εξεράγει τα χέρια του αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, είχε υποβάλει αίτημα για πρόωρη αποφυλάκηση με βάση τις διατάξεις του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου, που δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν μεγάλα ποσοστά αναπηρία και προβλήματα υγείας να βγαίνουν πρόωρα από τις φυλακές. Μάλιστα, θα δούμε, γιατί αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη, θα δούμε βεβαίως και ποια θα είναι η αντιμετώπιση και από τα κόμματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τα πρόσωπα εκείνα που συχνά πυκνά φέρεται να θίγονται από αυτήν την ιστορία. Ένεκα,
ότι έχουν θύματα από 17 Νοέμβρη. Και κυρίως από τις πρεσβείες, Τάκη, αν μου επιτρέπεις. Ναι, βεβαίως. Και η Αμερικάνικη Πρεσβεία και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακριβώς. Η Τουρκική Πρεσβεία εκδίδουν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ανακοινώσεις ενόχλησης για αυτή την ποινική μεταχείριση που κατά τη γνώμη τους προσβάλλει τους συγγενείς των θυμάτων και τα θύματα, διότι και οι τρεις αυτές χώρες έχουν θύματα ανάμεσα στους δολοφονισμένους από τις 17 Νοέμβρη. Με ρωτάνε πώς την πήρε Κυριακή την άδεια. Δεν την πήρε σήμερα την άδεια, σήμερα έγινε γνωστή η άδεια, έχει ληφθεί. Από σήμερα ξεκινάει. Α, μάλιστα. Ασφαλώς το Δικαστικό Συμβούλιο, δεν είναι Δικαστικό Συμβούλιο, είναι μια ανοιχτή σύνθεση, αποφάσισε χθες. Α, μάλιστα. Αυτό, κατά συνέπεια. Η Ιωάννα δεν ανοίγει το δρόμο και για το Σάβα Ξηρό, όταν υπάρχει ήδη το προηγούμενο του Κουφοντίνα, για να πάρει και εκείνος άδεια. Ο Σάββας Ξηρός δεν έχει υποβάλει αίτημα για άδεια ή τουλάχιστον αν δεν έχει υποβάλει αίτημα που να γίνεται δεκτό. Ο Σάββας Ξηρός υποβάλει αίτημα να βγει προώρα από τη φυλακή. Από τις φυλακές. Από τις φυλακές είναι αναπηρία. Αυτό είναι μισό λεπτό. Ναι. Ναι, Ιωάννα, με συγχωρείς, σε διακόψαμε, ορίστε. Λέω, δεν υποβάλλει αίτημα να είναι μέσα και να μπαινοβγαίνει με άδειες. Υποβάλλει αίτημα ότι είναι, έχει προβλήματα υγείας και αναπηρίας που έχει πράγματι, διότι έχει τραυματιστεί από τότε που έσκασε η βόμβα και ναι. Θέλει να βγει. Μάλιστα. Ο νόμος του δίνει το δικαίωμα. Μάλιστα. Του δίνει το δικαίωμα να υποβάλλει αυτό το αίτημα και να το εξετάσει. Και δεν τον εξαιρεί. Δεν εξαιρεί αυτούς που είναι καταδικασμένους βάσει τον τρομοκρατικό νόμο να μην υποβάλλουν τέτοια αιτήματα μάλιστα. Να μην έχουν τέτοια ποινική μεταχείριση. Του δίνει την ευκαιρία και κάνουν χρήση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση, Ιωάννα. Κυρία Γιανακοπούλου, θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, γιατί οπωσδήποτε είναι μια καινούργια εξέλιξη. Και θα ήθελα να πείτε το σχόλιο σας για αυτά που σας ρωτήσαμε και ένα σχόλιο για την άδεια του κ. Κουφοντίνα. Που θα ζητήσω και από τις κυρίες εδώ. Ξέρετε, με ρωτήσατε, κύριε Χατζή, πιο πριν πώς αισθάνομαι. Και βεβαίως αισθάνομαι και θλίψη και λύπη, γιατί κάποιοι φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, φάνηκαν επίορκοι, με αποτέλεσμα να υπάρξει χώρος προκειμένου κάποιοι άλλοι να προσπαθούν για προπαγανδιστικούς λόγους να κατασυκοφαντήσουν μια ολόκληρη παράταξη. Όμως, ξέρετε κάτι, κύριε Χατζή. Η λογική της συλλήβδην ενοχοποίησης ενός πολιτικού χώρου, επειδή κάποιοι υπήρξαν επίορκοι. Όπως επίσης η λογική του να λέμε ότι να απαξιώνουμε μία ολόκληρη περίοδο με χαρακτηρισμούς όπως το παλιό διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα και όλα αυτά, κατά την άποψή μου είναι λάθος. Είναι ολοκληρωτική. Είναι πολύ επικίνδυνη. Και αναρωτιέμαι. Κύριε Χατζή, ποιος είναι νέο, ποιο είναι το νέο και ποιο είναι το παλιό. Είμαι εγώ το παλιό, είναι όλοι οι νέοι άνθρωποι που βγαίνουμε για το κίνημα αλλαγής στο παλιό και είναι το νέο οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ή τα κορυφαία πολιτικά στελέχη που έχει και είναι από τα παλαιότερα των παλαιών του ΠΑΣΟΚ. Και αναρωτιέμαι επίσης και γι' αυτό, αν αυτή η περίοδος ήταν καλή ή κακή, η περίοδος Σιμίτη, είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει η ιστορία. Ναι. Και βεβαίως υπήρξαν όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία λέτε, όμως, κύριε Χατζή, για όλες τις κυβερνήσεις πρώην. Όμως δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Χατζή, ότι εκείνη η περίοδος ήταν μία από τις καλύτερες για την Ελλάδα. Μπήκαμε στην ΟΝΕ, μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγιναν τα μεγάλα έργα. Κυρία, και αναρωτιέμαι. Γιανακοπούλου, ένα λεπτό. Τώρα να τα αφήσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα μπλέξουμε. Γιατί εσείς υποστηρίζετε ότι ήταν οι καλύτεροι. Έχουμε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο στις φυλακές. Δεν είναι και το μισό. Εντάξει τώρα, ακριβώς, δεν είναι Χατζή, και ότι καλύτερο αυτό που ρωτήσω, συνέβη στη χώρα. Μπορώ να σας ρωτήσω. Ούτε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα. Μιλάμε για όλα αυτά. Τα σκάνδαλα. Εγώ δεν είναι θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι... Να απαντηθούν όλα και να πέσει άπλετο φως παντού. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Με νόμο του Πασόκ, κύριε Χατζή. Με νόμο του Πασόκ και ήμουνα εγώ εισηγήτρια τότε που αυτού του νόμου που γίνονται όλα αυτά. Όμως. Προς την πίστη σας είναι αυτό. Αλίμονο και καλά κάνατε και μπράβο. Να θυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταψηφίσει τον νόμο αυτόν. Όμως, κυρία Γιανακοπούλου, τα εργαλεία για να μπορέσει να πέσει φως παντού. Κυρία, να το θυμίσουμε και αυτό. Αυτό δεν είναι η κολυβήθρα του Σιλουάμ, αυτός ο νόμος. Σαφώς είναι, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Όπως είναι και ο εισαγγελέας διαφθοράς που φέραμε, όπως είναι και ο οικονομικός εισαγγελέας. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να κλείσω με το εξής. Για τα άλλα σοβαρά ερωτήματα, κύριε Χατζή, για το πώς από το 1830 μέχρι το 2004 το ελληνικό κράτος είχε δανειστεί 180 δις. Από το 2004 στο 2009, και το ξέρετε καλά, το ελληνικό κράτος δανείστηκε επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας 120 δις. Γι' αυτό θα δοθούν ποτέ απαντήσεις.
Δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά μία ερώτηση. Μην αρχίζετε αυτά τα τροπάρια, γιατί αυτά τα τροπάρια δεν σας πάνε μπροστά. Είναι δηλαδή πίσω σας μόνο, πάνε. Μόνο στο Πασόκ υπάρχουν κλέφτες και απατεώνες. Έχει αποδειχτεί πουθενά αλλού. Και σε όλα τα άλλα κόμματα δεν υπάρχουν. Έχει αποδειχτεί, κυρία Γερακοπούλου. Όχι, κυρία Γερακοπούλου, έχει αποδειχτεί. Καλή και κακή. Α, βλέπετε, τιμή λοιπόν. Και ανέντιμη, καθαρή και κλέφτες, κύριε Χατζή. Υπάρχουν παντού. Παντού, σύμφωνοι. Παντού, παντού. Σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους χώρους και άλλα λοιπόν. Σας παρακαλώ, δεν ρίχνω, εσείς το προκαλέσατε. Εγώ σας είπα, εσείς το προκαλέσατε. Γιατί, είναι λάθος γιατί αυτό, την κυρία κούδα Κουραή. Της κυρίας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες την κράταγε ο δικός σας πρωθυπουργός. Θα σας πω κάτι. Με τα πέρογκα που φτιάχνανε τα ακίνητα τα άχρηστα. Και αναρωτιόμαστε και για όλα αυτά που συνέβησαν τότε και για όλα αυτά που συμβαίνουν και τώρα. Να πάμε στο τώρα, κύριε Χατζή. Εσείς πάτε στα παλιά. Στις αντεγκλήσεις πρέπει να δούμε όλη την ιστορία. Εγώ δεν πάω στα παλιά. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει όλη την αλήθεια. Και να δούμε και το τώρα. Τι γίνεται με αυτές τις αντεγκλήσεις δύο κορυφαίων υπουργών για τα 50 δις τους όρους. Υπάρχει απάντηση. Υπάρχει διάψευση. Τι γίνεται με όλα αυτά. Θα τα βάλω. Άλλη ιστορία, θα αλλά πούμε, δεν πούμε, είναι πούμε, ότι το Πασόκ, στο Πασόκ είναι μόνο οι κλέφτες και όλοι οι άλλοι χώροι. Δεν είπα αυτό εγώ, κυρία Γραμμοπούλου. Εκεί πέρα όμως πηγαίνει η ιστορία. Εσείς αρχίσατε το τροπάριο περί ποια κυβέρνηση, και εμείς σας λέμε να έκανε. Πάνε όλα στο φως, πρώτοι από όλους εμείς το λέμε, όσοι έβαλαν το δάχτυλο στο χέρι να μπουν μέσα. Όμως καλή και κακή υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Και η πολιτική, για να κλείσω με αυτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο η μάχη των καλών, υποτιθέμενων καλών και υποτιθέμενων κακών. Είναι πολύ περισσότερα από όλα αυτά, κύριε Χατζή. Είναι το πώς θα κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Και αυτή τη στιγμή η πολιτική ζωή της χώρας γίνεται μια αρένα, μια ρωμαϊκή αρένα, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και δεν συζητάμε για τα πιο βασικά θέματα. Να μιλήσουν και άλλοι όμως. Δεν είστε μόνοι σας εδώ. Εντάξει, επειδή μιλάμε πιο πολύ για το Πασόκ, όπως λέτε, και εγώ μια ερώτηση έκανα. Εσείς αναφερθήκατε σε 500. Μας προκαλείτε να κάνουμε 30 ερωτήσεις που δεν θέλω να το κάνω. Εγώ σας ρώτησα για τον κύριο Παπαντονίου, που μάλιστα είπα και επεσήμανα δεν έχει τελεσυνδικήσει και η υπόθεση, έτσι. Είναι σαφής. Μια υπόθεση, έτσι, η οποία ναι, δεν έχει τελεσυνδικήσει, η οποία όλα αυτά συνέβησαν πριν από 15 χρόνια. Αλλά, και όλη αυτή η δίωξη έχει ξεκινήσει επί Πασόκ από το 2012. Και ξαφνικά τώρα, ας πούμε, σκάει όλη αυτή η ιστορία. Από το 2012 ελέγχεται. Κυρία Ράπτη, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την άδεια του κυρίου Κουφοντίνα. Καταρχήν να πω το εξής. Ήδη η μεταγωγή του κυρίου Κουφοντίνα στις φυλακές, τις αγροτικές φυλακές, είναι επιλείψιμη. Πρώτα-πρώτα διότι έγινε μεροληπτικά, συγκεκριμένα ένας άνθρωπος, ο κύριος Κουφοντίνας, πήρε μια τέτοια μεταγωγή και το πρόσχημα το οποίο είπε η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό είναι ότι τάχα μελετά και προωθεί τις μετακινήσεις όλων των βαρυπινητών σε φυλακές που βρίσκονται στο Βόλο. Αυτό είναι αναλυθές και αποδεικνύεται, διότι δεν είδαμε καμία άλλη μεταγωγή βαρυπινίτη να γίνεται. Ούτε βεβαίως υπήρξε προηγούμενο, ούτε κάποιος νόμος ο οποίος να έχει ψηφιστεί και να λέει κάτι τέτοιο ή κάποια υπουργική απόφαση. Συγγνώμη, ο νόμος υπάρχει για να πάρει άδεια. Ο νόμος για να πάρει άδεια προφανώς υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι βρίσκεται στις αγροτικές φυλακές ο κύριος Κουφοντίνας, ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί 11 φορές ισόβια. Τον εξαιρεί ο νόμος. Ο νόμος αυτός δεν θα έπρεπε άλλο τι θα έπρεπε. Σας ρωτάω, τον εξαιρεί ο νόμος τον κύριο Κουφοντίνα. Ο νόμος δεν τον εξαιρεί. Είναι παράνομη. Άρα το πρόβλημα είναι ο νόμος. Υπάρχει νόμος ο οποίος να επιτρέπει τη μεταγωγή του κυρίου Κουφοντίνα, ενός βαρυπινίτη καταδικασμένου σε ισόβια, σε άλλη φυλακή. Σε αγροτική φυλακή. Αγροτικό. Αυτό είναι παράνομο, κυρία Ράπτη. Εκείνο το οποίο δεν είναι νόμιμο. Δεν είναι νόμιμο. Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω και την κυρία, να μιλήσει και η κυρία Δάγκα, παρακαλώ.
θα ήθελα κι εσείς. Αλλά θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τον κύριο Παπαντώνη. Όχι, ακούστε. Δεν είναι έτσι παρούση. Τώρα ωραία. Μιλάμε για άλλο θέμα. Ορίστε. Ναι, να σας πω, κύριε Χάτζη, όμως, με βάση την τοποθέτηση της κυρίας Γιανακοπούλου, εμείς θέλουμε να τοποθετηθούμε, γιατί η κυρία Γιανακοπούλου γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το ΚΚΕ με αφορμή την υπόθεση Παπαντώνη. Όχι, όχι, μιλάμε. Πρώτα θα μου κάνετε ένα σχόλιο για τον κύριο Κουφαντίνα. Μα το λέω, δεν το λέω για άλλο λόγο, κύριε Χάτζη, γιατί πάνε να τσουβαλιάσουν και είναι γνωστή τακτική του Πασόκ, έτσι όλα τα κόμματα. Σας παρακαλώ. Γιατί ξέρει πολύ καλά, ναι, κυρία Γιανακοπούλου, έτσι ότι δεσμεύσει από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και επιχειρηματικούς ομίλους, δεν έχει το ΚΚΕ. Σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα που με ρωτάτε, γιατί φαντάζομαι θα συζητήσουμε και στην πορεία όλη αυτή τη συζήτηση για τα σκάνδαλα, για να τοποθετηθούμε και ολοκληρωμένα. Αλλά επιτρέψτε μου, σε σχέση με το συγκεκριμένο, είναι μία σειρά νόμοι οι οποίοι υπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί νόμος είναι ο συγκεκριμένος νόμος, που βέβαια πέρασε, έτσι. Γι' αυτό που είδατε ρώτησα, το λέει ο νόμος. Είναι αλλά αλλάχτε τώρα, άμα δεν είναι καλός ο νόμος. Το ζήτημα όμως είναι... Η κυβέρνηση δεν τον αλλάζει όμως, το θέμα. Η κυβέρνηση έκανε ακριβώς αυτό. Να βάλουμε τελειώσει στο κάδρο το σύνολο των νόμων που έχουν περάσει επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπετε εκεί μια χαρά. Αποτελεσματική είναι η δικαιοσύνη και η αποφάση των δικαστηρίων όταν είναι να μπουν εμπόδια στην ίδια την απεργία των εργαζομένων. Μια χαρά αποφασιστική είναι η δικαιοσύνη και η αποφάση των δικαστηρίων όταν είναι ουσιαστικά να καταδικάσουν εργαζόμενους που αγωνίζονται για το δικαίωμά τους όσον αφορά τα δεδουλεμένα τους ή όταν πάνε και βγάζουν παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες. Εκεί μια χαρά λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και μάλιστα είναι νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το ιδιώνυμο σε σχέση με τις κινητοποιήσεις απέναντι στους πληστηριασμούς. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την νομοθεσία και απέναντι σε αυτή την κανονικότητα, ο λαός μας θεωρούμε ότι πρέπει να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες και να διεκδικήσει αυτά που σήμερα έχει ανάγκη, δηλαδή τα σύγχρονα δικαιώματά του στην εργασία, στη μόρφωση. Ο κ. Κουφοντίνας έπρεπε να είναι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας, τις οποίες κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κουφοντίνας ήταν προορισμένος να πάει έξω από τα Τρίκαλα σε φυλακές υψίστης ασφαλείας που είχαν κατασκευαστεί με την προηγούμενη κυβέρνηση, οι οποίες ποτέ δεν λειτουργήσαν, για να μην μετακομίσουν εκεί οι Σοβίτες, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι για τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, πώς πήρε άδεια για να μετακομίσει στις φυλακές. Τις αγροτικές φυλακές όπου εκεί υπηρετούν την ποινή τους αυτοί οι οποίοι έχουν ελαφρότερες ποινές από το 11 φορές εισόδιο, αυτό είναι απορία άξιο. Ωραία. Πολιτικά θέλω να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο αυτή η προνομιακή, όπως την περιγράφεται, αντιμετώπιση του Κουφοντίνα, πού οφείλεται σε πολιτικούς λόγους. Υιοθετείτε εσείς μία άποψη που εκφράζουν κάποια στελέχη του κόμματός σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ακροατήριο το οποίο μπορεί να απευθυνθεί σε αυτό μέσω αυτής της προνομιακής μεταχείρισης σε έναν αρχιτρομοκράτη και αρχιεκτελεστή, ή είναι απλώς ένα δικαιικό σύστημα το οποίο ακολουθεί η κυβέρνηση. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Εγώ εκείνο το οποίο λέω και ως δικηγόρος είναι ότι για όλα, για να γίνουν κάποιες πράξεις, είτε μεταγωγής είτε αδειών, πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος νόμος. Εδώ λοιπόν διαρωτήθηκα πώς με τον νόμο που ουσιαστικά μετάγει κρατουμένους ακροτικές φυλακές μπορεί σε αυτόν τον νόμο να υπαχθεί και ένας που έχει καταδικαστεί 11 φορές εισόδια. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και με τον νόμο Παρασκευόπουλου δείξει ότι θέλει να έχει θέλει να έχει ευνοϊκή μεταχείριση τάχα για να αποσυμφορήσει τις φυλακές, να αφήσει έξω και τόσους πολλούς εγκληματίες, μέσα στους οποίους βρίσκονται και άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί και ξανακαταδικάζονται όταν συλλαμβάνονται. Και η Νέα Δημοκρατία έχει καταργήσει τον νόμο Παρασκευόπουλου ακριβώς προκειμένου να μην παίρνουν άδειες και να μην βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι με μεγάλες ποινές. Κυρία Γιανακοπούλου, το ερώτημα που σήμερα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι αυτή η συγκρουσιακή σχέση. Ρώταγα και νωρίτερα τον κύριο Καρατζαφέρη. Η συγκρουσιακή σχέση ανάμεσα στον κύριο Κοτζιά και στον κύριο Καμένο, δύο κορυφαίων, ενός κορυφαίου πρώην υπουργού, αλλά υπουργού εξωτερικών και του υπουργού εθνικής αμήνης. Πιστεύετε ότι πρόκειται για μια τυχαία σύγκρουση? Τι πιστεύετε στο ΠΑΣΟΚ για αυτή την
γιατί και ο κύριος Γκοτζιάς, αν θυμούμε καλά, ήταν και σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι, όχι, μα δεν είναι κακό αυτό. Αλίμονο, δεν το λέω για. Δεν το λέω αρνητικά. Είναι εκτός χώρου πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως, εντάξει, εννοείται. Έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με το Πράτο. Κύριε Ποια είναι η κρίση σας για αυτή την σύγκρουση που υπάρχει και τι μπορεί να βλάψει, αν μπορεί να βλάψει, στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες? Είναι πρωτοφανή όλα αυτά τα οποία ζούμε. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, εσείς είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν θυμάστε από την εμπειρία σας λοιπόν ποτέ να έχει ξανά υπάρξει μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή, δύο κορυφαίοι υπουργοί, ο πρώην υπουργός πλέον εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς, και ο συγκυβερνήτης, ο κύριος Καμένος, να μιλάνε με τέτοιο τρόπο, ουσιαστικά με εκφράσεις χαμετυπίου μέσα σε Υπουργικό Συμβούλιο και να ανταλλάσσουν τέτοιες καταγγελίες. Ναι. Ο ένας να μιλάει ότι δωροδοκήθηκε με 50 εκατομμύρια από το Σόρος για να προωθήσει τη συμφωνία και ο άλλος να μιλάει για βρώμικα χέρια. Ξέρετε ποιο είναι όμως, κύριε Χατζή, το πιο ανησυχητικό? Αυτό πρέπει να διερευνηθεί στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η Βουλή. Θα σας πω τι κάναμε, γιατί το πιο ανησυχητικό όλο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι σε αυτές τις αντιγκλήσεις και σε αυτό το πράγμα έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος νύπτει τα σχήρας του ως Πόντιος Πιλάτος, ο οποίος δεν έχει τοποθετηθεί για τίποτα. Εμείς ζητήσαμε στη Βουλή, κύριε Χατζή, με ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Μάλιστα. Γιατί χρειάζονται απαντήσεις. Η σιωπή είναι ενοχή σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, γιατί είδατε, τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Η επιστολή παρέτησης του κ. Κοντζιά δεν δίνεται στη δημοσιότητα. Υπάρχουν ερωτήματα πολύ σοβαρά, τα οποία πρέπει να απαντηθούν και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Και το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι ο κ. Τσίπρας έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή. Μετά από όλα αυτά, δηλαδή, τι κάνει? Αποπέμπει ουσιαστικά, αποδέχεται την παρέτηση του κ. Κοντζιά και διαλέγει να συνεχίσει με τον κ. Καμένο. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ή όχι ότι έχουμε μια πολιτική, αν μη τι άλλο, έναν πολιτικά εξαρτημένο, άρα αδύναμο πρωθυπουργό? Μη συγχωρείτε, αλλά όχι, ναι, αυτό που λέτε έχει μια λογική βάση. Εγώ σας λέω πολιτικά εξαρτημένο. Ναι, αλλά πολιτικά, ναι, εννοείται. Αλλά πολιτικά όμως ο κύριος Καμένος είναι αυτός που του δίνει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να έχει κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μας πει ποιος είναι ο ψεύτης και ποιος ο συκοφάντης. Και αν λοιπόν κάποιος από το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πάρει 50 εκατομμύρια ευρώ, όπως λέει ο κύριος Καμένος, τότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα. Για το οποίο ο κύριος Τσίπρας πρέπει να τοποθετηθεί. Θα κάνω ένα μικρό διαφημιστικό και θα πάω στην κυρία Δάγκα για να τοποθετηθείτε κι εσείς πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί δεν είναι ένα απλό θέμα, ξέρετε, αυτή η διένεξη. Αφορά τα εθνικά μας θέματα, αφορά τη σχέση μας με τα Σκόπια, αφορά τη σχέση μας με την Τουρκία και βλέπετε τη εξαίρεση στο Καστελόριζο τώρα. Και αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι τρέχοντα και θα μας έρθουν μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Θα έχετε το λόγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις εσείς, κυρία Δάγκα, και βεβαίως και η κυρία Ράπτη στη συνέχεια. Χριστίνα, ανοιχτά τα μικροφωνά σου για όποια ερώτηση. Διαφημίσεις και πολύ γρήγορα κοντά σας. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, η ώρα είναι 11:34 και πάω στην κυρία Δάγκα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κυρία Δάγκα, η συζήτηση αυτό το τελευταίο διάστημα, πραγματικά και η επικαιρότητα και τα φώτα της επικαιρότητας έχουν πέσει πάνω στην υπόθεση αυτή με την διένεξη που υπήρξε μεταξύ των δύο κορυφαίων υπουργών. Θα ήθελα να ακούσω την κρίση του Κομμουνιστικού Κόμματος γι' αυτό και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση σε σχέση με τις διπλωματικές ή άλλες σχέσεις που έχουμε με τις γειτονικές μας χώρες. Ναι. Καταρχήν, πέρα από υπαρκτές αντιπαραθέσεις που μπορεί να υπάρχουν και μέσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι είναι μπετόν αρμέ όσον αφορά τους σχεδιασμούς, τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς για την ένταξη των γειτονικών χωρών σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς για να μπορούν να ελέγξουν δρόμους και πηγές ενέργειας, το φυσικό πλούτο, το δηλώσει, σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Αυτά, κύριε Δάκα, το έχουν δηλώσει. Ισχύει. Άλλωστε, δεν είναι κάτι το οποίο κρύψανε. Και εκεί βλέπετε μπετόν αρμέ, είτε με τα εναλλακτικά σχέδια που παρουσιάζει ο κύριος Καμένος, είτε όχι. Σε σχέση με άλλα ζητήματα, το ΚΚΕ, όπως γνωρίζετε, έχει καταθέσει και ερώτηση στη Βουλή για τα μυστικά κονδύλια των Υπουργείων, γιατί ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο το οποίο λειτουργεί και υπάρχει μέχρι τώρα δεν επιτρέπει την ολοκληρωμένη ενημέρωση ούτε της Βουλής ούτε της συνολικά του λαού. Όμως, αν θέλετε, τι επιβεβαιώνουν οι συγκεκριμένες εξελίξεις? Είχαμε καταρχήν όλο το προηγούμενο διάστημα
μία ένταση της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας. Χθες το βράδυ βγάλανε και την Avtex για τη δέσμευση του Καστελόριζου, έτσι, η οποία Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Όμως το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Το έχει γκριζάρει. Το θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Αυτό διευκολύνει ή δεν διευκολύνει αυτή τη στιγμή την τουρκική προκλητικότητα? Και την ίδια στιγμή. Επειδή είναι ρητορικό το ερώτημα, αφήνουμε να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι πράγματι διευκολύνει τους Τούρκους αυτή η τακτική που ασκείται. Εννοείται ότι διευκολύνει αυτή η τακτική και επιβεβαιώνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντας ασφάλειας και ειρήνης, ναι, και συνεργασίας των λαών. Το... Είναι παράγοντας πολέμου και ανασφάλειας. Πώς εξηγείτε εσείς όμως την κεντρική γραμμή της κυβέρνησης, η οποία είναι κυβέρνηση αριστεράς και είναι μια κυβέρνηση στην οποία μετέχουν δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, πρώην στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, του κόμματός σας, σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το σχήμα το πολιτικό, στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν λένε ότι ο βασικός στρατηγικός μας εταίρος είναι οι Αμερικάνοι? Ναι, εντάξει. Πώς το ερμηνεύετε αυτό? Εντάξει, έχουν κοιτάξτε. Πέσει τόσο έξω όλοι και το μόνο δίκαιο έχετε εσείς? Είναι πρόκληση πραγματικά. Δεν πρέπει να με απαντήσετε σε αυτό. Με το μανδύα του προοδευτισμού και του αριστερού δήθεν να προσβάλλονται οι αξίες, τα ιδανικά τόσων ανθρώπων που πάλεψαν για την αποδέσμευση της χώρας μας και από το ΝΑΤΟ, από όλες αυτές τις γλυκοσυμμαχίες. Πολύ περισσότερο όλο αυτό το, η σύνθεση αν θέλετε του Υπουργικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ταυτιστεί με τους αγώνες που έχει δώσει ο λαός μας και με αφορμή την 28η Οκτωβρίου του 1940. Πολύ περισσότερο, αν θέλετε, χρειάζεται να απαντηθεί από τον ίδιο το λαό μας η προσπάθεια που κάνει σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και σε αυτό συμφωνούν και τα υπόλοιπα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό και φαγώνονται στα δευτερεύοντα. Λοιπόν, να μετατρέψει τη χώρα μας κυριολεκτικά σε ένα πολεμικό ορμητήριο, να μετατρέψει τη χώρα μας σε μια μεγάλη αμερικανοτοϊκή βάση. Για να δώσει, για να δώσει τις βάσεις, ναι, επειδή ανήκουν στο... Δεν μπορεί να το κάνει εύκολα αυτό, γιατί ανήκουν στο υπερταμείο οι χώροι αυτοί και πρέπει να γίνει. Θα τα λύσει αυτά και πολλά άλλα. Λοιπόν, μισό λεπτό, Χριστίνα. Το περίεργο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι πρέπει να βγούμε από το ΝΑΤΟ το 2014. Το περίεργο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι έπρεπε να, βεβαίως, αν διαβάσει την ευρωπαϊκή διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ, ευρωεκλογιά 2014, έλεγε να βγούμε από το ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή διακήρυξη. Το 2014 ο κύριος Τσίπρας παραχώρησε συνέντευξη στον Γιώργο Αυτιά, η οποία υπάρχει, που τον ρώτησε για τον ΝΑΤΟ και είπε όχι, εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε. Α, γιατί έρχονταν σε αντίθεση από τα επίσημα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, γιατί λέω, ήταν και σε αυτό. Κάτι... Το προσωπικό του, η προσωπική του τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα, σημασία έχουν τα κείμενα. Απλώς σημασία έχει το... Η ουσία είναι ότι σήμερα έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην επέκταση και στην ανάπτυξη παραπέρα των ατοικών βάσεων που αποτελούν και μαγνήτη για ενδεχόμενες επιθέσεις. Εντάξει, αυτή είναι η πάγια άποψη. 180 μοίρες ο κ. Τσίπρας και όχι 360. Κυρία Δάγκα, παρουσιάζεται όμως και το ΚΚΕ, παρουσιάζει μία αντίφαση. Δηλαδή, από τη μία είναι ενάντια στο ΝΑΤΟ και υποθέτω και στη συμφωνία για τα Σκόπια που προβλέπει και οδηγεί στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, και την ίδια στιγμή στην πρόταση μορφής την οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία ακριβώς για να μπλοκάρει την υπογραφή των Προεσπών, εσείς δεν την υπερψηφίσατε. Ναι, κοιτάξτε, το ΚΚΕ την αντίθεσή του σε μια σειρά αντιλαϊκές συμφωνίες που αφορούν και το δικό μας λαό και τους γειτονικούς λαούς, αν θέλετε, δεν μπορεί να την προχωρήσει και να επικοινωνήσει με τον κόσμο, να πει τις θέσεις του με κινήσεις εντυπωσιασμού όπως γίνεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Καθόλου ή άλλων πολιτικών εντυπωσιασμού. Είναι δυνάμων, και ένα βουλευτικό, έτσι, όπλο η πρόταση η ουσία, μορφής, κυρία Δάγκα. Η ουσία, αν θέλετε, κατά της κυβέρνησης, την οποία επίσης επικρίνεται και ήταν αποκλειστικά για το Σκοπιανό και τη συμφωνία για ένταξη και στον άνθρωπο του Σκοπιανού. Να σας πω γιατί το λέω. Κυρία Δάγκα, την οποία συμφωνία ο Γαλλίλος Φλωράκης την είχε χαρακτηρίσει και προδοτική, έτσι. Θα σας πω. Όχι, να μου πείτε, είναι γεγονός. Όχι, για το συνολικό σας λέω. Εγώ την προηγούμενη Κυριακή που είχα κάνει μια συζήτηση εδώ πάλι και είχαμε αναφερθεί στο Σκοπιανό, κυρία Δάγκα, και είχα πει ότι παλιότερα είχε, εντάξει δεν το είπα σωστά βέβαια, είχε και το ΚΚΕ διαφορετική γραμμή, βγήκε ο κύριος Γιώκας και μας είπε ότι παιδιά από το 92 εμείς
Έχουμε συγκεκριμένη γραμμή, την οποία δεν έχουμε αλλάξει και σωστό είναι αυτό, για να μην αδικήσω. Πάω στη, σε εσάς, κυρία Ράπτη. Να πω μόνο αυτό, κινήσεις εντυπωσιασμού, έτσι, και τώρα... να ξεφαλιαστεί η θέση του ΚΚΕ με τα υπόλοιπα κόμματα, δεν γίνεται. Γιατί για τον πυρήνα της συγκεκριμένης συμφωνίας, την κατακαιριάζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μα αυτό κάνουμε και αν θέλετε με αυτή τη γραμμή παλεύουμε. Και μέσα στο ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα, την προηγούμενη εβδομάδα γίνανε μια σειρά κινητοποιήσεις του ΚΚΕ που δείχνει ότι υπάρχουν αντιδράσεις σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, τους επικίνδυνους από τη σκοπιά της κυβέρνησης, που έχει αναλάβει το ρόλο του υποβολέα στα ευρωπαϊκά σχέδια. Και θα συνεχίσουμε βέβαια και με μια σειρά άλλα πράγματα. Αλλά είναι λίγο υποκρισία, λέω, και από τα υπόλοιπα κόμματα, όταν ο πυρήνας της συγκεκριμένης συμφωνίας είναι το άρθρο 2 για ένταξη της γειτονικής χώρας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν το αμφισβητεί ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε οι υπόλοιπες αστικές πολιτικές δυνάμεις. Απλά στους όρους διαφωνούν, κυρία Δάγκα. Στην ταυτότητα και στη γλώσσα διαφωνούν. Διαφωνούν στους όρους. Ναι, είναι πακέτο όμως μια συμφωνία. Δεν πας με το ένα με ονοματολογικό όταν υπάρχουν μια σειρά αλλητροφόνομα. Συγγνώμη, να το ξεκαθαρίσουμε. Επειδή και εσείς δεν θέλετε να σας σουβαλιάζουν, είναι λογικό και τις απόψεις να μην τις σουβαλιάζουμε. Η Νέα Δημοκρατία και τώρα θα μας το πει η κυρία Ράπτη και στη συνέχεια η κυρία Γιανακοπούλου, πιστεύετε ότι αυτή η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στους δύο υπουργούς έχει να κάνει κυρίως με το Σκοπιανό, έχει να κάνει με την αντίδραση του κυρίου Καμένου σε αυτή τη συμφωνία? Γιατί είχε βγει και είχε πει ότι έχω εμπιστοσύνη στον υπουργό, στον κύριο Κοτζιά, αλλά αυτό το είπε τότε έξω από το Μαξίμου ο κύριος Υπουργός της Άμυνας, γιατί ο κύριος Γκοτζιάς φαίνεται να είχε συμφωνήσει μπροστά στον Πρωθυπουργό μαζί του ότι δεν θα φέρει τη συμφωνία πριν από τις εκλογές. Κατά συνέπεια, πιστεύετε ότι το Σκοπιανό, το θέμα αυτό, είναι καταλήτης εξελίξεων? Κοιτάξτε, στην κυβέρνηση, δηλαδή, για την κυβέρνηση εννοώ. Ναι, δείχνει καταρχήν η κυβέρνηση, με αφορμή θα έλεγα εγώ το Σκοπιανό, μια εικόνα αποσύνθεσης. Δεν είναι δυνατόν να καθιδρίζονται υπουργοί μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι δυνατόν να αλληλοκατηγορούνται για ατασταλίες και ουσιαστικά κακή διαχείριση κονδυλίων, δεν είναι δυνατόν από άμβονος του Υπουργείου να παραιτείται ο κύριος Κοντζιάς, να παρετείται διότι καθυβρίστηκε από τον κύριο Καμένο, να μην αναφέρει τίποτα γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας, αλλά να το αποδέχεται ουσιαστικά τα όσα είπε δηλαδή ο κύριος Καμένος, και βεβαίως στη συνέχεια να από άμβονος επίσης του Υπουργείου να εξαγγέλλονται οι επεκτάσεις της αιγιαλίτιδας ζώνης. Είπε όμως, και το δείξαμε νωρίτερα, κυρία Ράπτη, έχουν αυτά είπε όμως, ουσιαστικά μελετηθεί όπως θα έπρεπε. Είπε νωρίτερα, το δείξαμε νωρίτερα, είπε ο κύριος Κοντζιάς ότι για αυτή την εξέλιξη. Συγγνώμη. Όχι, δεν το ξαναδείχνουμε, αλλά το δείξαμε νωρίτερα ότι ήταν ενήμερη η τουρκική πλευρά και δεν εξεπλάγει αυτό. Και δεν το διέψευσε αυτή τη δήλωση του κ. Κοντζιά. Κοιτάξτε, πολλά λέγονται και πολλά δεν διαψεύονται. Το θέμα είναι ότι επισήμως η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει ενημέρωση. Ξέρετε, δεν γίνονται ούτε στα καφενεία, ούτε στα τηλέφωνα. Ούτε στα κανάλια γίνονται, ούτε στα ραδιόφωνα. Ούτε στα τηλέφωνα οι ενημερώσεις. Οι ενημερώσεις γίνονται επισήμως. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει να ενημερωθεί. Έχει ζητήσει τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής εδώ και 20 μέρες. Έχει κάνει επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό να έρθει και να εξηγήσει το τι μέλη γενέστε και με τα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας. Αλλά και θα έπρεπε να ενημερωθεί και για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι ο καθορισμός αιγιαλίτιδας ζώνης για τη χώρα μας. Είναι βεβαίως εθνικό, κυριαρχικό μας δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ναι, μόνο που μίλησα πάρα πολύ λίγο, αν μπορώ να ολοκληρώσω λίγο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο είναι αφενός την εξωτερική πολιτική να δείχνουμε σοβαρή, και δεν δείχνουμε σοβαρή, αντιθέτως δείχνουμε σε αποσύνθεση, αφετέρου να προασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και δεν είναι δυνατόν επίσης, ενώ στην γείτονα χώρα, την οποία την ονομάζουμε εμείς κρατήδιο, αλλά 5 φορές έχουν συγκαλέσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών να συζητήσουν για το θέμα της συμφωνίας των Σκοπίων, τον Πρεσπών, με συγχωρείτε, βεβαίως, 5 φορές, εμείς όχι μόνο δεν τύχαμε ανάλογες μεταχείρισης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αλλά ουσιαστικά μόνος του ο κύριος Κοντζιάς, με την εντολή του κυρίου Τσίπρα, υπέγραψε αυτό το κείμενο, δεσμεύοντας τον ελληνικό λαό, έτσι και δημιουργώντας τετελεσμένα, και ήδη τώρα ο κύριος Καμένος επίσης δεν αποσύρει. Κοιτάξτε, η πρόταση μορφής είχε γίνει, όπως ξέρουμε όλοι, τον Ιούνιο. Πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να κατατεθεί
Δεκεμβρίου, η επόμενη, άρα 18 Δεκεμβρίου μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι κάτι που θα το μελετήσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά το ζητούμενο, και κλείνω με αυτό, κύριε Χατζή μου. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο ο κύριο Καμένο, ο οποίο με τι προγραμματικέ του δηλώσει πριν ανέβει στην κυβέρνηση, είχε πει ότι δεν θα δεχτεί ποτέ να γίνει μια τέτοια συμφωνία και να δοθεί το όνομα τη Μακεδονία αλλά και η ταυτότητα και η γλώσσα στου γειτονέ μα, για ποιο λόγο σήμερα παραμένει στην κυβέρνηση και δεν προβαίνει σε πράξεις για να ρίξει την κυβέρνηση. Για να μείνει προφανώς την καρέκλα λίγο ακόμα. Υπάρχει αυτό το ζήτημα, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά παρελκόμενα ζητήματα σε ό,τι αφορά τη διπλωματία. Προηγουμένως η Χριστίνα είπε, η Κοραή, ότι αυτό που ομολόγησε ο κύριος Κοτζιάς, ότι δηλαδή οι Τούρκοι ήξεραν. Και δεν ήξεραν τα ελληνικά και κόμματα. Και δεν ήξεραν τα ελληνικά κόμματα. Τι είναι, μυστική διπλωματία, δεν είναι. Μυστική διπλωματία. Πιστεύετε ότι έτσι εξελίσσονται τα πράγματα, ή εν πάση περιπτώσει έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα σε ένα επίπεδο, φυσικά εννοείται, και σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα? Και ποια είναι η κρίση σας από εδώ και πέρα? Τι μελιγενέστε με αυτή την περιβόητη συμφωνία των Πρεσπών? Κοιτάξτε, ειδικά όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, το έχει πει Φόφη Γεννηματά από την πρώτη στιγμή και για τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι πρέπει να υπάρχει μία πολιτική συνεννόηση και συνένεση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών το επεδίωξε. Σας υπενθυμίζω, η Γεννηματά είχε ζητήσει να γίνει μία συνάντηση των πολιτικών αρχηγών προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εθνική γραμμή της χώρας. Δυστυχώς δεν το είδαμε αυτό από την κυβέρνηση. Λειτουργήσε με εγκρυπτό διπλωματία, έφερε μία συμφωνία την οποία εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι καλή, και έχουμε πει ξεκάθαρα, κύριε Χατζή, ότι οποτεδήποτε κι αν έρθει στη Βουλή θα την καταψηφίσουμε, γιατί το ζήτημα τόσο της γλώσσας όσο και της εθνικότητας είναι ζητήματα πολύ σοβαρά που συντηρούν τον αλυτρωτισμό, δεν κλείνουν θέματα, ίσα-ίσα ανοίγουν αυτά άλλα. Αυτά να υπάρχουν σε καμία συμφωνία. Έτσι ακριβώς, ναι, ναι. Μα αν ήταν έτσι θα το είχαμε λύσει τόσα χρόνια. Ναι, κύριε, καλά, Χατζή, εννοείται, και εμείς. Εννοείται. Άρα λοιπόν λέμε ότι αυτό δεν είναι μία καλή συμφωνία, αλλά δυστυχώς τα έδωσαν όλα και κάνουν ό,τι ουσιαστικά λένε και πιέζουν οι Αμερικανοί. Έχουν ένα επιχείρημα η κυβέρνηση και λέει, ρε παιδιά, ένα λεπτό, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει είναι να μοναδική, σου λέει, είναι μοναδική ευκαιρία. Λέω ότι λένε, επειδή δεν είναι εδώ, ΣΥΡΙΖΑ λόγω του έμπαρκου, αλλά βεβαίως. Σου λένε, τι θα γίνει. Μα δεν υπάρχει άλλος λόγος, δρόμος, δεν έχουμε άλλη ευκαιρία να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Μα πρέπει να λυθεί το θέμα, και ακριβώς, ναι, ακριβώς επειδή ήταν τώρα η καλύτερη δυνατή συγκυρία. Έγιναν τόσο λάθος χειρισμοί και με αποτέλεσμα να έχουμε μια κακή συμφωνία. Τώρα που το ήθελαν τόσο πολύ, ο ξένος παράγοντας έπρεπε να μπορέσουν. Κυρίως να μην γελιόμαστε, κύριε Χατζή. Δεν γελιόμαστε. Πίεσαν και πιέζουν και οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα όμως είναι, τι θα κάνουμε εμείς για τα εθνικά μας συμφέροντα ή τι θα κάνουμε για να γίνουμε, όπως κάνει αυτή η κυβέρνηση, οι καλύτεροι φίλοι των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε για να διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας. Και όσον αφορά, επιτρέψτε μου, μία πολύ μικρή, και για το θέμα τώρα τη Ναύτεξ και για τα 12 μίλια. Ναι. Είναι αδιανόητο τόσο σοβαρά ζητήματα, κύριε Χατζή, όπως είναι η επέκταση, η μερική επέκταση των 12 μιλίων στο Ιόνιο, όχι στο Αιγαίο, όπως πέταξε τη ρουκέτα ο κύριος Κοτζιάς στην τελετή παράδοσης λήξης, να αντιμετωπίζονται με έναν τέτοιο επιπόλαιο τρόπο, σαν πυροτεχνήματα. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, τι έκανε? Αποδεχόμαστε, έτσι όπως το είπε ο κύριος Κοτζιάς, αποδεχόμαστε τι λέει η Τουρκία τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Άρα, λοιπόν, θερμα... χρειάζεται σοβαρότητα και συνεννόηση. Το καταλάβαμε. Εγώ ευχαρι... να σου μπορώ να κάνω σε μια φράση για τον κύριο Κοτζιά. 25, μια φράση. Μία. Λοιπόν, αυτό εγώ που θέλω να καταγράψω για τον κύριο Κοτζιά είναι, από τη μία είναι ο αρχιτέκτονας μια συμφωνία για το Σκοπιανό που κατά την αντιπολίτευση σχεδόν σύσσωμη τα δίνει όλα στους Σκοπιανούς, ναι, ναι, και κυρίως μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα, που καμιά άλλη κυβέρνηση δεν έδωσε στο παρελθόν, και απ' την άλλη δείχνει έναν υπερπατριωτισμό επεκτείνοντας, όπως λέει, με αυτά τα προεδρικά διατάγματα την Ελλάδα σε Θεσσαλία και το πολιτισμό. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Αράπη, από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ την κυρία Γιανακοπούλου από το ΠΑΣΟ. Κινάλ τώρα. Κίνημα αλλαγής, κυρία Χατζή. Δεν σας μάλλω το είναι. Κίνημα αλλαγής. Θα με επιπλήξει και ο Σταμάτης Μαλένης, με τον οποίο δεν αντέχω πλέον. Και ευχαριστώ και τη συνάδελφό μου που με βοήθησε πάρα πολύ σήμερα σε αυτή τη συζήτηση με τρεις κυρίες, τη Χριστίνα την Κοραή. Ευχούμε σε εσάς να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα σήμερα. Έχουμε και τις παρελάσεις, έχουμε και τις εορταστικές εκδηλώσεις. Χρόνια πολλά σου. Και βεβαίως και την ερχόμενη Κυριακή, με τα νεότερα της εβδομάδας που πέρασε και με ενδιαφέρουσες, θέλω να πιστεύω, συνεντεύξεις. Να περάσετε καλά, για χαρά.